Να σούμε, ξέρω εγώ. Καλησπέρα σας, ξέρω εγώ. Εντάξει, να σούμε λοιπόν, ξέρω εγώ. Έλα, να σούμε. Τι είναι, γιατί μπήκες με στραβό στόμα, φίλε. Δεν θες να το πάμε έτσι. Τι έγινε, θες να το ισχυώσουμε λίγο. Τι είναι. Φίλε, καλησπέρα. Πάνε λίγο στην καλύμπρα πρώτα. Μπράβο, ναι, εντάξει, και μετά έλα να μιλήσουμε. Λίγο. Τι μετά, έχουμε. Καλησπέρα, αδελφιά. Τι γίνεται. Τι γίνεται, φίλε. Όλα καλά. Πάει. Όλα καλά, φίλε. Πώς να πάει. Πώς να πάει. Τι λέει, τι να πει. Για πες. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ χτενίζεσαι. Ναι, ρε φίλε. Thanksgiving, φίλε, σήμερα ιστορική μέρα. Είναι Thanksgiving. Ναι, βέβαια. Oh, yes. Θυμάμαι δηλαδή από μικρός τέτοιες μέρες. Στα σβεστοχώρια έτσι, εκεί μαζευόμασταν όλοι. Turkey. Μαγειρεύαμε τη γαλοπούλα, έτσι ήταν πολύ, πολύ ωραία. Και μετά την επομένη, όλοι από νωρίς το πρωί. Ναι, ναι. Πηγαίναμε για να εκμεταλλευτούμε τις προσφορές των καταστημάτων, ναι, και να πάρουμε, ξέρω εγώ, τη πλάσμα που είχαμε. Πότε πλάσμα. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε τσεκάρει, ξέρω εγώ, στα 500 ευρώ τότε, έτσι, να την πάρεις 200, όπως εκείνη και αύριο. Δηλαδή, τι ασβεστοχώρη, τι Albuquerque. Έτσι είναι, φίλε, έτσι είναι. Έτσι. Είναι το Thanksgiving σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους, πραγματικά. Χαρούμενο Thanksgiving να έχουμε. Έτσι. Ευχόμαστε αυτή την άγια μέρα να τη βρείτε μαζί με την οικογένειά σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε και όλα αυτά. Ωραία, να τους δώσετε Turkey. Το ευχαριστώ, ρε παιδί μου, για την ημέρα αυτή και να φάτε και τη γαλοπούλα. Υπάρχουν οι Έλληνες δηλαδή σήμερα που μπορεί να κάνουν γαλοπούλα. Ωραία είναι η γαλοπούλα. Ωραία. Πολλοί την κάνουν τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά. Γεγονός. Ναι. Γεγονός. Παρέμβαση Μάτρου. Ναι, έχουμε θέμα. Γιατί έχουμε ρεπορτάζ. Υπάρχει θέμα. Πάμε στον Ηρακλή, Γιώργο Ματζιού. Έλα, Γιώργο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Γιώργο. Λύση συνεργασίας με Παύλο Μυροφορίδη. Μάλιστα. Ανακοινώθηκε το διαφημιστικό διάλειμμα πριν μπείτε στο γήπεδο, θα έλεγα, πριν μπείτε στο στούντιο. Ναι, ναι. Δεν νομίζω να πέφτει κάποιος από τα σύννεφα. Παραιτήθηκε ή απομακρύνθηκε. Το δεύτερο. Απομακρύνθηκε, μάλιστα. Ναι. Ναι, είναι απόφαση της διοίκησης που, εντάξει, τον Παπαδόπουλος σήμερα άκουσε πολλά, όχι εις βάρος του. Άκουσε πολλά από τον κόσμο του στυλ, φάρτε κεφάλια, διώξτε κόσμο, διώξτε τους όλους, αλλάξτε τα πάντα. Καταλαβαίνετε πώς είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά μετά και το σημερινό αποτέλεσμα, παύλα ανατροπή, γιατί δεν είναι μόνο η ήττα. Το ίδιο είναι 0-1 να χάνεις, το ίδιο είναι και 3-4, αλλά δεν είναι το ίδιο όταν χάνεις ενώ κερδίζεις 3-1. Και παραέγινε το κακό. Ήδη έχει ρακλήσει στις πλάτες του το 1-6 του ανατρόμητο, προσθέθηκε και το σημερινό με αυτή την ανατροπή, προσθέθηκε και η κακή παρουσία. Ρίχνεις και μια ματιά στη βαθμολογία που η Ηρακλής είναι τη ζώνη του υποβιβασμού, γιατί εκεί είναι. Και όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα μια απόφαση της διοίκησης που ναι μεν τώρα δεν θα φέρει κάποια εξέλιξη στο αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή η θέση του τεχνικού διευθυντή τώρα που μιλάμε Νοέμβριο δεν φέρνει κάτι. Τεχνικός διευθυντής, η δράση του είναι κυρίως στη μεταγραφική περίοδο. Τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, δεν σου λέω ότι ο Μυροφορίδης δεν έχει ευθύνη, αλλά τώρα το αναφεύγει, δηλαδή η αποχώρηση του Μυροφορίδη θα λύσει τα προβλήματα στον Ηρακλή. Όχι, αλλά σε εισαγωγικά κάποιος πρέπει να πληρώσει και να την πληρώσει. Έτσι. Έτσι. Ναι, και η ομάδα είναι το ίδιο. Ναι. Δεν την έκτισε τον Παπαδόπουλο στην ομάδα, ούτε ο Ελευθερόπουλος. Την έκτισε ο Μυροφορίδης. Είναι δικές του επιλογές όλες, σχεδόν όλες. Είναι δική του η ομάδα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, το δική του η ομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Δημιούργημά του. Οπότε, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Και όταν λέμε να αναλάβει την ευθύνη, δεν αρκείται κανείς το ότι φταίω. Είναι μια εξέλιξη που, επαναλαμβάνω, ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Από εδώ και πέρα αυτό που μπορεί να γίνει, επειδή μάλλον δεν μπορεί να μπαίνει ξανά στη διαδικασία για προπονητή ο Ηρακλής, ο Ελευθερόπουλος ήρθε και έχει κάνει δύο παιχνίδια, δύο ήττες που δεν θυμάμαι, παιδιά, να το ξαναδεί σε άλλη ομάδα, στον κόσμο όλο, να αλλάζει προπονητή και να κάνει ο νέος προπονητής δύο ήττες. Συνήθως με τις αλλαγές προπονητών παίρνουν βαθμό. Αν δεν έρθει η νίκη κατευθείαν στο πρώτο παιχνίδι, έρχεται στο δεύτερο, ναι. Όντως, αυτό είναι αλλά δύο ήττες νέος προπονητής, δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί αυτό. Ναι. Παγκόσμια πρωτοτυπία μπορεί να είναι. Δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, δεν υπάρχει θέμα προπονητή, να μην παρεξηγηθώ. Να αλλάξεις τους παίχτες τώρα δεν μπορείς. Το μόνο που μπορείς είναι να κρεμάσεις δελτία, να πεις εσύ και εσύ δεν θα ξαναπαίξεις. Το δελτίο σε αυτόν τον τύπο. Και να δώσεις ευκαιρίες σε παίχτες που τόσο καιρό είτε ήταν στον πάγκο είτε ήταν εκτός αποστολής.
μπορείς να κάνεις κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Το Γενάρη μπορείς να κάνεις πολλά. Mm-hmm. Μπορείς να κάνεις αυτό που έκανε ο Όφη, ο Νίκος το γνωρίζει, που έδιωξε 10 παίχτες, πήρε άλλους 10, έκανε πρωταθλητισμό και βγήκε πρωταθλητής πέρυσι στη Β' Εθνική. Κοίτα Γιώργο, σε αυτή τη φάση νομίζω ότι αυτό που θέλει ο Ηρακλής είναι κάποια αποτελέσματα τα οποία θα του φέρουν σιγά σιγά την ηρεμία. Γιατί έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορεί να τα πάρει τα αποτελέσματα. Έχει και δύσκολο πρόγραμμα στην πορεία. Δηλαδή έχει απαιτητικό πρόγραμμα ή έχει κάποια πιο βατά μάτς τέλος πάντων που μπορείς να πεις ότι μπορούν να το βοηθήσουν για να βρει. Στην κατηγορία φέτος δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Mm-hmm. Ο Ηρακλής δεν κέρδισε τον Εγινιακό που είναι τελευταίος. Ναι. Που έφαγε 4 από τον Καραϊσκάκη και 4 από τον Απόλλωνα Λάρισας. Αλλά τι να. Αυτή την Κυριακή παίζει με τη Σπάρτη. Μπορεί κάποιος να εγγυηθεί ότι ο Ηρακλής θα κερδίσει. Εγώ όχι. Η Σπάρτη κέρδισε χθες 2-0 τα Τρίκαλα. Ναι. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι ο Ηρακλής θα κερδίσει. Είναι Σπάρτη Ηρακλής αυτό το παιχνίδι. Την Κυριακή είναι στο Καφτατζόγλιο. Α, στο Καφτατζόγλιο ξανά. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Φυσικά όλοι προσπαθούν να εξηγήσουν αυτό που δεν ξέρω ποιος μπορεί να δώσει εξήγηση, το πώς το 3-1 γίνεται 3-4. Θα φάμε όλο το βράδυ, θα κινηθούμε, ας σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά ότι η ομάδα έχει πρόβλημα, έχει. Mm-hmm. Εξακολουθεί να έχει. Αυτή είναι η εξέλιξη, σοβαρή εξέλιξη, γιατί όλοι στο Μυροφορίδη πόνταραν. Το έχω πει πολλές φορές, το 99,9 όλη η οικογένεια του Ηρακλή τον στήριξε, τον πίστεψε, τον έφερε πίσω. Μην ξεχνάμε ότι ο Μυροφορίδης ένα μεσημέρι έδινε τα χέρια με τον κύριο Μπαλτίδη στον Απόλλωνα Πόντου και με ενέργειες που έγιναν από τον κόσμο, την άλλη μέρα ο Μυροφορίδης ανακοινωνόταν τον Ηρακλή και έδινε συνέντευξη τύπου. Δεν έχει πολύ καιρό αυτό, 2-3 μήνες να έχει. Πλέον έγινε ανεπιθύμητος. Γιατί απέτυχε με τις επιλογές που έκανε. Όλοι κρίνονται. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι. Είναι ήδη στο μείον 9. Αλλά από εδώ και πέρα δεν ξέρω το κατά πόσο θα κοιτάμε την κορυφή. Παρά να κοιτάμε τα υπόλοιπα. Και όταν λέω τα υπόλοιπα, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Να το επαναλάβω και να κλείσω με αυτό, αν θέλετε. Mm-hmm. Για όσους δεν γνωρίζουν, εάν η αναδιάρθρωση του κυρίου Βασιλιάδη περάσει, ο 3 με 8 του χρόνου, συγγνώμη, ο κάτω από την 8η θέση του χρόνου θα παίξει στην 4η τάξη κατηγορία. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Σαφέστατος. Θα είναι του χρόνου η Super League, η Super League 2, η Football League και η Γάμα Εθνική που ουσιαστικά θα είναι Δέλτα Εθνική. Και αυτοί που θα υποβιβαστούν φέτος από τη Β' Εθνική, οι τελευταίοι 4, θα πέσουν ουσιαστικά 2 κατηγορίες κάτω. Μάλιστα. Και εδώ που φτάσαμε, το σκεφτήκαμε και αυτό δυστυχώς, έτσι όπως είναι ο Ηρακλής. Άλλα λέγαμε πριν καιρό και άλλα λέμε τώρα. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω Γιώργο ότι αν έρθουν 1-2 καλά αποτελέσματα, πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα βρει το δρόμο του. Είναι πάρα πολύ αρχή ακόμα νομίζω. Έτσι, είναι 5η αγωνιστική, σωστά. Έχει ακόμα άρα, αλλά πόσα έχει παιχνίδια. Έχει πολύ πράγμα, έχει πολύ πράγμα. Αλλά πόσα έρχεται. Όπα, το χάσαμε τον Γιώργο. Το χάσαμε. Εντάξει, υπάρχει αυτή η εξέλιξη για τον Ηρακλή. Έχει αλλάξει ήδη προπονητή. Έχει αλλάξει πλέον τον άνθρωπο ο οποίος ήταν αυτός που ουσιαστικά έχτισε το φετινό οικοδόμημα, όπως είναι ο Παύλος Μυροφορίδης. Αλλά είναι αρκετά νωρίς ακόμα στη σεζόν. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. 5 αγωνιστικές έχουν παιχτεί. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Και... Να σου πω όμως κάτι. Ναι. Ο Άρης που έχει μια στη Β' Εθνική, αυτό λέει, έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Ναι, εγώ έχω μια συγκεκριμένη λογική στο μυαλό μου, η οποία λέει ότι Νοέμβριο δεν μπορεί να κριθεί τίποτα. Δεν γίνεται Νοέμβριο. Δηλαδή, δεν μπορεί Νοέμβριο να κριθεί μια σεζόν, μια πορεία, το οτιδήποτε. Το ότι μπορεί να ξεκινήσεις πολύ άσχημα όπως έχει ξεκινήσει κατά καιρούς από Ηρακλής τώρα φέτος ή διάφορες ομάδες, οκ, το καταλαβαίνω. Και Όφη πέρυσι. Έχεις χρόνο το Νοέμβριο να διορθώσεις τα λάθη σου, λέω εγώ. Και Όφη πέρυσι. Το Μάρτιο δεν έχεις. Ναι, ξεκίνησε άσχημα στον πρώτο γύρο του αθλήματος. Μετά βγήκε πρώτος τελικά. Έχει χρόνο αρκεί να γίνουν άμεσα κάποιες κινήσεις. Και πρόσεξε, όταν λέμε άμεσα κάποιες κινήσεις, δεν εννοούμε άμεσα να φτάσει ο Γενάρης. Από τώρα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία. Να γίνουν κάποιες κινήσεις και να μπουν οι βάσεις για να αλλάξουν πράγματα το Γενάρη. Mm-hmm. Για να προλάβει ο Ηρακλής να σώσει την κατάσταση. Γιατί και ο Άρης την πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική έχουμε χρόνο, θα στρώσει η ομάδα.
Και στο τέλος, τίποτα. Γιατί πρόσεξε τώρα, μπορεί να είναι κάποια αρνητικά αποτελέσματα και να λες έχει ακόμα παιχνίδια. Στο τελικό ταμείο όμως της χρονιάς, αυτές οι ήττες. Μπορεί να μετρήσουν καλά. Μπορεί να μετρήσουν πολύ. Ναι. Εντάξει. Και ναι. Πρόσεξε. Ένα παιχνίδι όπως το σημερινό, στο οποίο έχασες ενώ περίμενες να κερδίσεις, τώρα αυτή τη νίκη πρέπει να τη βρεις κάπου που μπορεί να μην έλεγες ότι θα κερδίσεις. Ναι, ρε φίλε, μαζί σου είμαι. Απλά Νοέμβριο μήνα δεν μπορεί να κρίνεται ένα στόχος. Δηλαδή, Νοέμβριο μήνα δεν μπορεί να μείνει εκτός διεκδίκησης πρώτη θέση, λέω εγώ. Ναι. Έτσι. Σου λέω πιο μετά, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, κάπου εκεί, αν είσαι έχεις μείνει πολύ πίσω, ναι, okay, μπορεί να καταλάβεις ότι δεν γίνεται. Αλλά Νοέμβριο έχει ακόμα πολύ δρόμο. Τέλος πάντων, ο Ηρακλής άλλαξε προπονητή. Τελειώνει τη συνεργασία του με τον Μυροφορίδη που ουσιαστικά ήταν νομίζω και το πιο σημαντικό πρόσωπο από όλες τις αλλαγές που γίνανε το καλοκαίρι. Μαζί με την είσοδο του Τόμ Παπαδόπουλου στην ομάδα. Οπότε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, φίλε, το μάτς έφυγα από το σπίτι όταν το μάτς ήταν 3-1 περίπου στο ημίχρονο και το είπαμε ότι έχασε 3-4. Δεν το πίστευα. Νόμιζα από κάνω πλάκα. Ναι. Όταν έφτασα στο γραφείο. Και βλέπω ότι έχασε 3-4. Δέχτηκε 3 γκολ μέσα σε, ξέρω εγώ, 15 λεπτά από τον Απόλλωνα Λάρισας. Και επίσης, αυτό που είπε ο Γιώργος, ξεκινήσαμε λίγο πιο σοβαρά. Θα το πηγαίναμε λίγο πιο χαβαλέ και πιο μετά θα το πηγαίναμε σοβαρά, αλλά δεν πειράζει. Όντως φέτος η Β' Εθνική, φίλε, πρέπει να έχει πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που είναι τα φαβορί. Δεν ξέρω αν είναι ο ανταγωνισμός μεγάλος και αν είναι χαμηλή ποιότητα. Okay, το ένα μπορεί να φέρει το άλλο όμως. Ναι, σίγουρα. Ναι. Πάντως, μέχρι στιγμής, όταν βλέπεις ότι στις πρώτες 5-6 θέσεις βαθμολογίας είναι ο Εργοτέλης, ο Απόλλων Λάρισας, που είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή, αν και στο βαθμό με τον Εργοτέλη. Ο Ηρόδοτος, ας πούμε. Όλοι αυτοί. Ο Βόλος, που και αυτός είναι ο Φώτιστος. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Όλοι αυτοί που λέμε τώρα. Πες ότι παίρνουν. Πόσες θέσεις έχει το χρόνο, δύο, λογικά. Για την πρώτη εθνική, για τη Super League. Ένας ανεβαίνει απευθείας και ο δεύτερος σε μπαράζ. Μπορούν να παίξουν. Στη Super League. Ναι. Θα μου πεις. Εντάξει, αμά ανέβεις. Θα πάρεις το τηλεοπτικό συμβόλαιο μετά είσαι κομπλά. Με άλλα δεδομένα φτιάχνεις ομάδα του χρόνου. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Και ο Εργοτέλης, ας πούμε, έχει ένα καλό υλικό, μια υποδομή που έχει βάλει από πέρυσι. Ναι. Εντάξει, πιο από Λουλάρης έχει κάτι βραζιλιανάκια μπροστά. Τα οποία είναι. Σε φίλε, έβαλε σήμερα 4 στην αρχή. Έβαλε 4, μπήκα καμιά εβδομάδα πότε ήταν που το έβλεπα ότι. Πάλι είχε κερδίσει. Και έκρισε την Παναχαϊκή 1-0. Εντάξει, μια χαρά ομάδα είναι. Απλά δεν ξέρω πώς είμαι και μετά πόσοι από αυτούς θέλουν και μπορούν να ανέβουν. Έτσι είναι και αυτό ένα κομμάτι. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι ο Ηρακλής εύκολα ή δύσκολα θα τον βρει το δρόμο του. Γιατί δεν μπορεί τώρα με αυτούς τους παίχτες που έχει ρεφίλα να βρει το δρόμο του Β' Εθνική. Ο Άρης την πρώτη χρονιά δεν τον βρήκε, Νίκο. Και είχε καλύτερο ρόστερ από αυτό του Ηρακλή τώρα. Με φιλεσίβα κλαίει τον Ηρακλής. Και εσύ και τότε τον Ντάτο, τον Μιλούνοβιτς, τον Μπαργκάν, τον Νταβλαρίδη, τον Ανάκογλου. Είχες πράγμα. Τέλος πάντων, να σου πω. Είχες πράγμα τότε. Η αλήθεια το έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα και αυτό το πράγμα φυσικά και έχει φέρει το περισσότερο. Τζιπούρ. Ναι, σωστά. Ράφικ. Περισσότερη πίεση και περισσότερο σωστά. Πρέπει τώρα πάνω από όλους. Τέλος πάντων, okay. Εγώ είχα ένα ζήτημα λίγο στην αλλαγή του Βοσνιάδη με τον Ελευθερόπουλο, γιατί δεν ξέρω αν ο Ελευθερόπουλος είναι αυτό το οποίο. Για μένα ήταν λάθος. Εντάξει, δεν ξέρω, πολύ νωρίς ακόμα, ρε φίλε. Δεν σου λέω ότι ήταν λάθος να φύγει ο Βοσνιάδης. Για μένα ήταν λάθος η επιλογή του Ελευθερόπουλου. Okay. Γιατί πρόσεξε. Εντάξει, και εγώ που είμαι εκτός Ηρακλή και το παρατηρώ σαν ουδέτερος, μπορώ να τοποθετηθώ. Καλύτερα και πιο σωστά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κάτι το οποίο μπορεί να μην λένε αρκετοί. Ότι στον Ηρακλή, στα δικά μου μάτια, έγινε μια επιλογή προπονητή που έκανε γκέλ στον κόσμο. Δηλαδή να φέρουμε ένα καλό όνομα. Αυτό δεν είναι λογική για να επιλέξει προπονητή. Υπήρχαν στην αγορά επιλογές προπονητών πιο έμπειρες, προσέξτε, για αυτή την κατηγορία από τον Ελευθερόπουλο. Και γενικά πιο έμπειρες. Δηλαδή ο Σωτήριος Αντωνίου. Την ξέρει την κατηγορία. Ο Άρης πέρυσι, θυμίζω, στη Β' Εθνική. Ενώ ο κόσμος του Άρη δικαιολογημένα και αυτός. Είχε βρει μια αναλογική θέση και ήθελε ένα καλό όνομα για τον πάγκο. Στη δεύτερη χρονιά στη Β' Εθνική. Να πάρει από τον ανεβαίνει την κατηγορία για να βγάλει τον χρόνο. Κατάλαβες. Και ήθελε ένα καλό όνομα και παίρνει ο Άρης το Σπανό. Ο Σπανός. Και λέγανε ποιο Σπανός και δεν υπάρχει ελπίδα και μα το φέρατε αυτό και τέτοια. Ο άνθρωπος όμως τόσα χρόνια την έχει φάει την κατηγορία με το κουτάλι. Ξέρει τι θέλει. Ξέρει τι χρειάζεται αυτή η κατηγορία. Έχει βγάλει το ψωμί του εδώ πέρα. Ναι. Εντάξει, τον έφερε, πέτυχε. Ναι. Μαζί με τον Μυροφορίδη, μαζί με τον Καρυπίδη. Μα γιατί... δεν έπαιζε μπάλα, μα πονούσαν ναι, τα μάτια μου. Ναι, δεν okay. Έπαιζε ο Άρης πολλές φορές ελκυστικό ποδόσφαιρο. Έπαιρνε αποτελέσματα, τα έπαιρνε. Και ήτανε, δεν ήταν μόνο επιτυχία του Σπανού ή μόνο επιτυχία του Μυροφορίδη, μόνο επιτυχία του Καρυπίδη. Ήταν επιτυχία και των τριών μαζί. Γιατί ο Καρυπίδης έβαλε τα λεφτά, ο Μυροφορίδης έβαλε τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή. Ο προπονητής έβαλε τις γνώσεις του για την κατηγορία και βγάλανε τον καράβι στην πρώτη εθνική.
Εντάξει. Mm-hmm. Δεν αναφέρομαι ένα όνομα, γιατί και ο Άρης με τα ονόματα πήγε στην πρώτη εθνική. Έχει mm-hmm. την πρώτη εθνική, λέω, στην πρώτη εθνική, στην Football League. Mm-hmm. Θυμάστε τι είχε. Απτζιμπούρ, Μπαργκάν, Μιλούνοβιτς, της Παναγίας στα μάτια, Τάτο. Είχε πράγμα, αλλά μηδέν στο πλήκο. Ενώ πέρυσι που είχε, που για κάποιους πέρυσι ήταν αντιτουριστικός και δεν τον θέλατε και τώρα λέτε γιατί δεν παίζει, είχε το Διαμαντόπουλο, έτσι. Είχε παιδιά τα οποία ξέρανε την κατηγορία. Τον Μπασά, τον Κάσο. Εντάξει, είχε παίχτες που γνωρίζαν την κατηγορία. Γιατί στη Football League δεν αφήνει. Μπορεί αυτό που είναι να είναι αυτό που χρειάζεται. Να σου πω κάτι. Η Football League. Δύο χρόνια τη φάγαμε στη μάπα, έτσι. Δεν είναι η κατηγορία που θα πας να πήξεις μπάλα και θες ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Στη Football League θες Ταλιμπάν ποδοσφαιριστές. Ναι. Εντάξει, γιατί ο Άρης πήγε στην πρώτη χρονιά στη Football League να παίξει ποδόσφαιρο με τεχνές ποδοσφαιριστές επίπεδου Super League. Δεν κάνουν οι ποδοσφαιριστές επίπεδου Super League για την Β' Εθνική. Να έχεις 3-4, ναι. Αλλά οι περισσότεροι πρέπει να είναι αυτής της κατηγορίας, γιατί την ξέρουν καλά. Ο Διαμαντόπουλος τόσα χρόνια το ψωμάκι της Β' Εθνική το βγάζει. Και είναι και πρώτος κόλλης της Football League κιόλας. Όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Πέρυσι τον Άρη, ναι, δεν είχε διάρκεια σκοράρισμα. Ναι, έβαλε πολλά με πέναλτι. Έβαλε 17 γκολ. Τα έβαλε. Βοήθησε την άνοδο, βοήθησε. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Ο Δέλη ζήσει, μανούλα σε αυτές τις κατηγορίες. Και το παιδί κιόλα, και μπράβο του και. Ο Δέλη. Ο Δέλη, μια χαρά τα πηγαίνει και στην Αλφαεθνική. Που δεν το περιμέναμε και πολύ. Και στέκεται μια χαρά και είναι δίκαια στη βασική εντεκάδα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ο Βαλεριάνο. Έτσι. Ο Μπούρμπο. Έμπειροι παίχτες που ξέρουν από αυτά. Ναι. Τέλος πάντων. Οκ, okay. Αυτή είναι η εξέλιξη για τον Ηρακλή με την αποπομπή, έτσι δεν είναι, του Παύλου Μηροφόρη. Την απομάκρυνση. Απομάκρυνση, οκ. Okay. Ξεκινήσαμε λίγο πιο σοβαρά, δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε μετά και στα δικά μας, θα πάμε και σε ό,τι άλλο ρεπορταζιακό υπάρχει. Νίκο Παπαδόπουλε, ανήμερα του Thanksgiving, μεγάλη χάρη του, γιορτάζουμε όλοι. Έχεις βρει τίποτα, φίλοι, που θες από την Black Friday, πες μου λίγο, έχεις τσεκάρει τίποτα ενδιαφέρον. Δεν έχω βγει ποτέ στην Black Friday. Μπαίνω στον πειρασμό, το κάνω αύριο. Οπα. Επειδή έχω χρόνο. Και να πάω μια βόλτα και ενδεχομένως να πάρω και δύο πράγματα τα οποία θέλω, ας πούμε, δύο-τρία πράγματα. Mm-hmm. Αλλά να τα βρω δηλαδή πραγματικά σε τιμές φθηνές, όχι δηλαδή είχα κάτι πριν ένα μήνα 100 ευρώ, το ανέβασα πριν δύο εβδομάδες 150 και τώρα ξέρεις, έχουμε πάλι και σου λέω 100 ευρώ. Άμα το έχει κάνει, πού το ξέρεις. Άμα έχεις, άμα συχνά πυκνάρει παιδί μου, κάνεις έτσι searching έτσι, ναι. και ψάχνεις και βλέπεις τιμές. Εντάξει, εγώ θέλω ένα ημίπαλτο, ας πούμε. Μπορεί να βρω πάνω κοιτάξω να πάρω ένα. Ημίπαλτο. Τους ψήνω στο σπίτι, τους λέω, δεν είναι ευκαιρία, λέω, αύριο να πάω να πάρω μια 45. Να πάρω ένα ημίπαλτο. Όχι, να πάω να πάρω μια 45 τηλεόραση. Ναι. Ε? Να πάρω ένα ημίπαλτο. Άξι. Από το ημίπαλτο την προτιμώ τη 45, ξέρεις. Λοιπόν, στοίχημα.gr είναι μαζί μας, εκεί που δεν χρειάζονται Black Friday ούτε τίποτα. Στη στοίχημα καθημερινά μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις, τη μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα και με Ευρωλίγκα αυτές τις μέρες, κάθε μέρα μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα σπάσει το αίτητο της Ρεάλ. Έτσι είναι, φίλε. Ελληνικές ομάδες σπάνε αίτητα ισπανικών ομάδων αυτή την εβδομάδα στην Ευρώπη. Έτσι πάει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Πού ρε. Μπα, δεν το βλέπει πολλοί κόσμος, φίλε. Ναι, ασχολούνται. Όχι, όχι. Όλοι ασχολούνται με τον Greece Next Top Model και με τον Μουτσινά την επομένη που σχολιάζει Greece Next Top Model. Φοβερός, είναι απολαυστικός, τον παρακολουθώ, ναι, το μεσημέρι από τον μπορώ. Ναι. Χρυσή τηλεόραση. 88-83 κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σημαντική είναι για τον Ολυμπιακό. Πρώτη ήττα της Ρεάλ στη φετινή EuroLeague, 8-1 πλέον το ρεκόρ της. Κάτσε λίγο να βγάλει τώρα την κάρτα από κάτω, γιατί στο πρώτο μήχρονο, σε κάποια φάση μέχρι τα μέσα της δεύτερης περίοδου, είχε 16. Τελείωσε με 20. Μια χαρά. Και επίσης ήταν εκεί στο τελευταίο τρίλεπτο. Σούταρε ο Γκος, ταμπλό Στεφάνι έξω. Σούταρε ο Λεντέι, ταμπλό Στεφάνι έξω. Σηκώνοντας Σπανούλης τρίποντο, 80-70. Γεια σας. Προσπάθησε να το γυρίσει Ρεάλ στο τέλος, είναι η αλήθεια, ναι, αλλά δεν τα κατάφερε. Γιατί Ντέιβιντ την περασμένη εβδομάδα, έτσι, με ποιον παίζανε, που έφυγε το Σπανούλη με τη Φενέρ. Στα τελευταία 4-30 μου έγινε εκτός τον Kill Bill. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να λείπει στα άλλα 30. Στα τελευταία 10 όμως, ή στα τελευταία 5-6, πρέπει να είναι μέσα. Δεν γίνεται όμως. Δεν είναι τόσο έντονο. Αυτό που σου έλεγα για τον Εύριο. Αυτό είναι που σου έλεγα για τον Εύριο και πριν, με αφορμή τον Ηρακλή. Δεν γίνεται. Ειδικά στο μπάσκετ που είναι και αρκετές ομάδες αρκετά καινούργιες, όπως είναι οι περισσότερες, και έχουν καινούργια πρόσωπα. Νοέμβριο, μήνα όλοι ψάχνονται. Και οι περισσότεροι θετικό βάζουν πλάτη στους. Στις περισσότερες ομάδες βάζουν πλάτη οι παλιοί, ειδικά σε αυτές που έχουν ένα κορμό έτσι normal και δεν αλλάζουν κάθε χρόνο. Και ειδικά στην αρχή νομίζω και για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό.
και για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΚ και για όλους. Η παλιά είναι αυτή που. Αίτη την πλέον μόνη τη ΕΣΕΚΑ. Ναι. Μεγάλη σφαγή τη Αλγκύρης χθες. Του τεράστιου Σάρα. Παράταση, ναι. Ναι, 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 ναι. Μεγάλη σφαγή όμως. Η Αρμάνη πάει καλά. Με, χαμένο με χαμένα 5 δευτερόλεπτα τα τελευταία επίθεση και τέτοια. Η Αρμάνη είναι πολύ καλή φέτος. Ναι. Η Αρμάνη έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο στον Mike James και παίζει μπάσκετ Mike James. Mm. Παίρνει την μπάλα λοιπόν ο Mike James, εντάξει. Και όλοι οι άλλοι κοιτάμε. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό, έχει καλή υποστήριξη. Δηλαδή έχει καλούς παίχτες γύρω-γύρω. Ναι. Αλλά και πάλι στο άλλο είμαστε Νοέμβριο. Έχουμε Νοέμβριο. Η Ευρωλίγκα έτσι όπως έχει γίνει για τρίτη σεζόν τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Τρίτη σεζόν δεν είναι τώρα που παίζει με αυτό το φορμάτ. Νομίζω... Τρίτη σεζόν που παίζει σαν πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Μπόγκο. Τα πάντα κρίνονται σίγουρα μετά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Ναι. Το πώς θα είσαι τότε εκεί, το αν θα πάρεις τις νίκες που θες για να μπεις στα play-off είτε στην τετράδα και να έχεις το πλεονέκτημα και το πώς θα είσαι στους 8 όταν θα μπεις και αν θα μπεις. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός πέρσι έκανε παπάδες όλη την κανονική περίοδο. Πήγε σκασμένο στα play-off και τον τσέκαρε ο Σάρας, τον στόχευσε και τον κέρδισε. Οπότε... Jack and flying, ρε φίλε, πάνω. Ναι, ρε φίλε, όντως. Jack and flying. Ναι. Έλεγα προχθές που είδα τη διαφήμιση για το Τιτανικό ναι. ότι ρε φίλε είναι σαν τους δύο ξένους. Όσα χρόνια και να περάσουν. Θες να το δεις. Δηλαδή ναι, δεν ναι. υπάρχει περίπτωση να το πετύχεις κάπου και ναι. να τα αλλάξεις. Ρε φίλε. Ναι, εκτός και να βλέπεις κάτι άλλο. Okay. Θες να το δεις. Δηλαδή τώρα που το παίζει ένα κανάλι. Δηλαδή πιστεύω ότι όποιος κάνει ένα ζάπινγκ στην τηλεόραση ας πούμε, στα ελεύθερα κανάλια. Το έχει αφήσει λίγο έτσι για το χαβαλέ. Και επίσης έχεις γνωρίσει άνθρωπο που δεν το έχει δει. Να σου πει αυτό το έχω δει. Βέβαια, δεν το είχα δει από την αρχή. Πρώτη φορά το είδα πριν, σήμερα βασικά, απόψε, επειδή ήμουν σε ένα φιλικό σπίτι εδώ κοντά. Ναι. Και δεν το είχαμε, δεν το ξέραμε καν. Και πάει το μάτι μας τώρα στον Τιτανικό και καρφωνόμαστε και το βλέπουμε. Που ξεκινάει εκεί που δείχνει τις έρευνες το... από νωρίς. Ναι, ναι, ναι. Τις κανονικές. Και ψάχνουν το μενταγιόν εκείνο, ας πούμε. Θυμάμαι. Πως όταν βγήκε η ταινία Οπα. Εκείνη, πότε ήταν, 96-7, θυμάσαι, 98, λοιπόν, πριν 20 η βιντεοκασέτα κυκλοφορούσε ακόμα και σε περίπτερα. Φαντάσου, Τιτανικός. Χώρια τα αυτοκόλλητα που βγαίνανε Τιτανικός και τα άλμπουμ κουλουπού. Θυμάμαι ότι η βιντεοκασέτα κυκλοφορούσε σε περίπτερα, έτσι, τόσο χαμός είχε γίνει. Με το Τιτανικό είπατε και ταινιάρα, έτσι, να λέμε όλα. Ταινιάρα, πολύ ωραία. Ήταν ταινιάρα τώρα, τι να λέμε. Okay. Αλλά... Και σου λέει υπάρχουν πολλές μεγάλες ταινίες που ρε παιδί μου πολλούς κόσμους δεν τις έχει δει. Αλλά αυτή, εγώ δεν έχω ρωτήσει κάποιον να πει α, το Τιτανικό δεν τον έχω δει. Πιστεύω ότι σχεδόν όλος ο κόσμος έχει δει το Τιτανικό. Ναι, ρε φίλε, και με το τέλος της ταινίας προκύπτει και το πολύ μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή δεν είχε χώρο να ανέβει άλλος πάνω σαν είδα. Τώρα, ρε φίλε, και τον άφησε και πέθανε μέσα στα κρύα νερά, ρε Νίκο, τώρα του Ατλαντικού. Υπάρχει ένα σενάριο, ρε φίλε, το οποίο θα μας το χαλούσε να ανέβαινε πάνω. Αυτό είναι το θέμα. Ότι στο τέλος η αγάπη πέθανε. Κατάλαβες. Η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ, Νίκο. Ρε φίλε, τι να κάνουμε, αφού πάγω σε άλλο, τι να κάνουμε. Εντάξει. Έτσι. Το τι σώμα... έχουμε τώρα άλλο, για πες, τι γίνεται γενικότερα. Η ψυχή είναι πάντα ζωντανή. Καλό, καλό. Τι γίνεται, μετέφερε χθε όσα γίνονταν στο μεγάλο παιχνίδι Τενερίφη Πάω, γιατί μου είχα πολλά παράπονα. Είχα λεπτό προς λεπτό ενημέρωση, γιατί εσύ αδυνατούσε να βγει στον αέρα. Λεπτό προς λεπτό, κανονικά είπαμε. Μεγάλο καλάθι, 65-66 τελειώνει. Έβλεπε Λίνο Χρυσικόπουλο να κάνει τρίπλα κάτω από το πόδι, ο πάτημα Λίνος, πίσω και τρίποντο. Ναι, ναι, ο Λίνος. Λίνοκούμπο, όπως διάβασα κάπου. Ο Λίνο. Καλό, μπράβο, φίλε, στο μπακ παρά τα προβλήματα που έχει και είναι πολλά. Άσχετα που δεν βγαίνει στην επιφάνεια. Τι είναι και στην επιφάνεια, φίλε. Τι να βγει στην παραπάνω. Πλέον βγήκανε βασικά. Τι παραπάνω να βγει στην επιφάνεια. Τόσο καιρό δεν βγαίνει. Τι τόσο καιρό δεν βγαίνει. Και αύριο περιμένουμε να ακούσουμε μπάνε. Γύρισε η ομάδα. Η ομάδα γύρισε σήμερα λίγο μετά τις 8. Εντάξει, πάλι καλά. Ξεκίνησε νωρίς και γύρισε λίγο μετά τις 8. Θα γίνει το μάτς την Κυριακή. Ωραία. Θα γίνει κανονικά, ρε φίλε. Θετικό. Να μην γίνει. Λέμε, γινόσατε αύριο και ζητούσατε. Όχι, ρε φίλε. Τι να ζητήσουμε, ρε φίλε, παραπάνω. Δεν γίνει το μάτς Δευτέρα. Φίλε, τα τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά. Πρέπει και η ΕΡΤ να έχει για αυτή ένα προϊόν να παίξει την Κυριακή. Και η άλλη θελική σκηνή που θα του γραφήσει γύμνη. Τελεία. Εξαιρετικά. Ναι, σε λίγο είναι αυτό. Σε λίγο αυτό πλησιάζει. Βάλτε στάρ, παιδιά, παίζει ταινιάρα. Δηλαδή. Και ήταν τόσο παιδάκι. Αυτή φαινόταν λίγο πιο μεγάλη. Άντε. Ο άλλος ήταν τόσο παιδάκι, ρε φίλε. Στο μεταξύ, Kate Winslet καταστρόφε καριέρα της. Δηλαδή, έπαιξε Τιτανικό και. Δεν μπορείς να πεις ότι έκανε για καμιά καριέρα σούπερ μετά. Μετά λέω, αυτός έκανε. Ο Λίο όμως έκανε. Ναι, γιατί ήταν ρε παιδί μου κατοστηρίου του Μάρτιν Σκορτσέζε. Είναι καλός, ήταν κατοστηρίου του Σκορτσέζε. Άργησε να έρθει το Όσκαρ γιατί έπρεπε να έρθει στο λύκο της Wall Street. Αλλά έρθει πιο μετά στην ταινία. Ίσως στη ταινία που. Οκ. Το πήρε και λίγο χαριστικά νομίζω εκεί. Ποιο. Εκείνη γιατί δεν το πήρε πιο πριν. Εντάξει. Εκείνη την ταινία δεν μπόρεσα να τη δω, ρε φίλε. Ξεκίνησα να τη δω και δεν την είδα. Μιλάμε και τώρα για. Ναι, δηλαδή ήταν από. Μεγάλη.
Και σινεμά και όλα σε πάει. Με ένα φίλο που ξέρει είναι και κολλημένο με τα χρηματιστήρια και τα οικονομικά και το ένα και το άλλο. Όχι, Ρενίκο. Και ξεκινάει με λίγο ενδιαφέρον όντω, γιατί είχε ενδιαφέρον ταινία. Πέτατα. Αλλά μετά από κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα ήταν μια αγανάκτηση. Κακό, κακό ήταν. Στο μεταξύ πλέον, επειδή όπω σου έχω ξαναπεί, έχω πάθει το σύνδρομο που έχουμε εμεί με τα κινητά μα και με τι σειρέ. Δηλαδή. Πλέον, επειδή η προσοχή μας δεν μπορούμε να αφαιθούμε πλέον. Εγώ το καταλαβαίνω. Πάνω από μισάωρο, τρία τέταρτα δεν μπορώ να αφαιθώ. Θα πιάσω το κινητό μου, θα κάνω λίγο κάτι τέτοιο. Εμένα μου παραπονιούνται πολύ για αυτό το πράγμα. Μου λένε είναι σωλήτερο από το κινητό στο χέρι. Είναι πρόβλημα της γενιάς μας. Λέω, δεν γίνεται. Ναι, είναι πρόβλημα της γενιάς μας αυτό. Πλέον στη ταινία, ακόμα και πολύ καλή να είναι, θα πιάσω το μετά από καμιά ώρα αρχίζω, ξύνομαι, βαριέμαι. Ξέρεις και καλή, δηλαδή να κάθεσαι για να τη βλέπεις με ενδιαφέρον και αρχίζω. Πιάνω λίγο το κινητό, τσεκάρω λίγο κάτι, κάποιος κάτι έχει στείλει. Ναι, πιάνω λίγο τον έλεγχο, ξανακοιτάω, κατάλαβες. Δεν το έκανα στον Bohemian Rhapsody. Δεν το έχω δει ακόμα. Ακόμα, ρε Νίκο. Το έχω να πάω σινεμά και πάρα πολύ καιρό, φίλε. Εμένα μου κάνει εντύπωση που ακόμα ο κόσμος πηγαίνει. Γιατί σου κάνει εντύπωση, φίλε. Γιατί δεν έχω τέξει να σου πω κάτι. Τα κλείσαν το ρεντάδι, ρε φίλε. Τι θα κάνει, πάει τη ταινία. Τα κλείσαν τώρα όλα. Όχι, εγώ σου λέω. Όχι ότι εμείς κάναμε κάτι τέτοιο. Ναι, όχι, 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 όχι. Απλά. Οι άλλοι. Οι άλλοι, ναι, όχι. Εντάξει, πάνε και του εξωτερικού όμως, δεν είναι μόνο τα ελληνικά. Εντάξει, βέβαια κάποιοι και κάποιες έχουν πρόβλημα να δουν με αγγλικούς υπότιτλους. Γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ταινία. Ναι. Είναι τρομερά δύσκολο δηλαδή. Να κάτσει να δει μια ταινία με αγγλικό υπότιτλο ή σειρά. Να δούμε πουλάκι με αυτή την ταινία είναι ωραία. Όχι, δεν έχει ελληνικού υπότιτλου. Για το Θεό δηλαδή. Ναι, και επειδή δεν έχει ελληνικού υπότιτλου, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει τι είσαι. Βόδι. Δεν ξέρει δηλαδή πέντε λέξει αγγλικά. Και οκ, ούτε και εμεί τα πιάνουμε όλα. Okay. Δηλαδή εδώ με τον Νίκο έχουμε προσωπική εμπειρία. Δεν είναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εδώ ρε φίλε το Σουτς βλέπαμε που έχει νομικού όρου. Όταν ήταν στα καλά το έχει μετά που κούρασε πολύ. Ωραία. Και το βλέπαμε γιατί βγαίναν τα επεισόδια και θέλαμε να τα δούμε με αγγλικού υπότιτλου. Ωραία. Μισά από τα επεισόδια, ωραία. Χάναμε το μισό story. Εντάξει, γιατί είχε νομικούς όρους, είχε μέσα, ξέρω εγώ, άντε το έφεση είναι εύκολο. Ναι. Είχε, ξέρω εγώ, πες καμιά λέξη νομική, ρε παιδί μου, περίεργη. Ολόκληρη πρόταση τώρα, εντάξει, θα καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα. Βγάλε άκρο, πώς είσαι στα αγγλικά. Προμπόνουμ. Ναι, ναι. Το προμπόνουμ το καταλάβαινες. Ναι. Ωραία. Όσον άντε, ρε φίλε, μια άκρη βγαίνει. Ναι. Από τα συμφραζόμενά μου, τι καταλαβαίνεις, μου λέει ο φίλος. Δεν χρειάζεται να έχουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια. Εντάξει, δεν θα πάμε να δώσουμε εξετάσεις στη νομική αύριο. Βέβαια, βέβαια, να πω την αλήθεια τώρα. Έτσι. Εδώ και. Το Netflix όταν είχε έρθει στην αρχή, το είχα δουλέψει και εγώ ένα μήνα πολύ πιλωτικά. Ναι. Δεν το ξανανανέωσα, δεν ασχολήθηκα. Ναι. Ωραία. Τότε δεν είχε και πάρα πολλά πράγματα μέσα στην Ελλάδα. Πριν κάνα δύο χρόνια όταν είχε έρθει στην αρχή, δεν ήταν τώρα. Τώρα, προσφάτως που έγινε μια ανανέωση, τέλος πάντων, μια συμφωνία. Και το έχω καλομάθει. Γιατί πλέον δεν χρειάζεται μπες, ψάξε, βρες. Ναι, ναι, ναι. Κρακ. Κατευθείαν. Ούτε άνοιξε υπολογιστή, σύνδεσαι το με τηλεόραση. Αν θες να το δεις με τηλεόραση, δες το έτσι. Ναι. Ωραία. Κρακ, πατάς ένα κουμπί και τρέχουν όλα. Ναι. Και ούτε υπότιτλοι ούτε τίποτα. Να είσαι τέτοια θέματα. Είναι καλό εργαλείο. Ναι. Για κάποιον που έχει χρόνο, είναι καταπληκτικό εργαλείο, θα πω εγώ. Καταπληκτικό. Σε ένα βράδυ είχα δει δύο ντοκιμαντέρ. Το ένα ήταν για τον Vince Carter και τον Καναδά. Το μπάσκετ που έφερε ο Vince Carter στο Καναδά και από τότε όλοι ασχολούνται με τον μπάσκετ. Και ένα ακόμα με τον Iverson. Έτσι, back to back, στο χαβαλέ, γιατί έψαχνα την εδώ. Έχει πολύ πράγμα. Τέλος πάντων. Ωραία, αθλητική εκπομπή είμαστε εδώ. Μπαλαντέρ, γενικότερα, ενημερώνουμε για το τι γίνεται στα ρεπορτάζ των ομάδων. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τελευταία, ξέρετε, τι δώσαμε, ρε φίλε. Εντάξει, τι δώσαμε. Ναι. Στον Πάοκ τι να έχει. Φτάνει, ναι. Και στον Άρη τα ίδια. Πράγμα να λέγαμε. Πόπο, φίλε, σήμερα. Είχε αυτό που κάνει η Νόβα με τους τέσσερις μεγάλους, τις live δηλώσεις. Ωραία. Το έχω ξαναδεί. Έτσι, έχει τύχει να ασχολούμαι εγώ κάποιες φορές λόγω site. Σήμερα έτυχε απλά να ανοιχτεί τηλεόραση. Κάνει και τον Άρη. Κάνει και τον Άρη πλέον. Οκ, okay, για στην αρχή δεν έκανε, συγγνώμη. Okay. Ναι, σε αφήσαμε απ' έξω. Ναι. Το πέντε μεγάλων. Έτσι, ωραία. Okay. Λοιπόν, και ρε φίλε, ήταν να ξεκινήσει 6.30. Ήταν να ξεκινήσει τα πατέρα του. Ήταν να ξεκινήσει 7. Ναι. Ωραία. Σε κάποια φάση πια οι συνάδελφοι. Αχαρακτισμένοι. Γιάννη Πάγκο και ο Σιμπόζαρη. Έτσι, ωραία, περιμένουν τον Λουτσέσκου. Και σε κάποια φάση τον Λουτσέσκου 8 παρά. Άνετο. Εντάξει. Hello, how are you? Let's begin. Ωραία, και φαινόταν ότι ο άνθρωπος δεν είχε και πολύ όρεξη να μιλήσει. Και η συμβατική υποχρέωση είναι, παιδιά. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Παλιά γινόντουσαν συνεντεύξεις τύπου, θυμάσαι. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν, ρε φίλε. Μια φορά εβδομάδα συνέντευξη τύπου. Πηγαίναμε, ρωτούσαμε, φεύγαμε. Πολύ ωραία. Απλά πράγματα. Πολύ ωραία. Μια φορά εβδομάδα γινόντουσαν συνέντευξη. Τώρα έχει κοπεί αυτό εντελώς και υπάρχει να κάνει μια δήλωση 5-10 λεπτά ότι είναι, ρε παιδί μου, στο κανάλι που έχει τελειωτικά δικαιώματα. Εντάξει. Όχι επαγγελματία. Εσένα γιατί σου κάνει, ρε φίλε. Κάτσε το γάκα πέρα. Όχι επαγγελματία. Είναι σκάνδαλο τώρα. Τον Παναθηναϊκό γιατί τον κάνει. Λίγο. Α, κάνει και τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό γιατί τον κάνει. Εντάξει, πάσο τότε. Okay. Okay. Κάνει δόνη κάθε εβδομάδα. Έχει δόνη κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, αλλά κάνει. Τον Άγκα πούμε δεν έχει κάνει πριν τον Ολυμπιακό. Είχε live. Ναι.
Μήπως κάνει τον Άρη όταν έχει παιχνίδι το οποίο δείχνει η Νόβα. Όχι, η ΕΡΤ έδειχνε. Όχι, ρε, λέω. Αν ήταν ένα Ολυμπιακό παιχνίδι. Ναι, εντυπωσιακό. Εντυπωσιάστηκε. Έχει αλλάξει μέρα το Μοσχοβίτη αυτή τη στιγμή. Ναι, ρε φίλε, πραγματικά. Ναι, πραγματικά. Τι γίνεται στον Άρη μας, φίλε, εν όψη του Όφι Άρης, του μεγάλου παιχνιδιού. Προετοιμασία, δοκιμές, επιδοκιμών, ναι. Τελική ευθεία. Εντάξει, αυτά τα πράγματα ωραία. Θα επιβεβαιωθεί αυτό που λένε οι Ισπανοί ότι στο πρώτο παιχνίδι του ο νέος προπονητής κερδίζει, πιστεύεις? Μακάρι. Ποιος φυρίζει? Ο Τζίλος. Ο Τζίλος αυτός με την ΑΕΚ. Καταπληκτικός. Εκπληκτικός διαιτητής. Καταπληκτικός. Μοναδικός. Ναι. Ανεπανάληπτος. Μαζί με Κούλα Χασάν. Τους άλλους δεν το θυμάμαι. Βοήθαμε λίγο με Κούλα Χασάν γιατί κάτι έχει το Κούλα Χασάν. Το offside τον Ατρόμητο, όχι. Αυτός δεν είναι, ρε. Με σένα. Ναι. Νομίζω που τον βάλανε στον Ατρόμητο Σπάουκ τώρα το πρόσφατο νομίζω και τον κράζανε οι... ναι, ναι. Τα φενταγίνια. Και τον βάλανε και τον ρόλο των φενταγινίων κιόλα. Φενταγινίων, ναι. Έξινη επιλογή. Καλή επιλογή. Δεν υπήρχε άλλο. Πολύ επίφοβο το παιχνίδι μετά αυτόν τον ορισμό. Τα πράγματα είναι επίφοβα για τον Άριστο και τον Ναι. Μισοπαλία δηλαδή. Όχι. Νίκη θες. Γιατί? Νίκη θες. Καλά, ρε, νίκη θες. Δεν το λέω εγώ ότι δεν θες νίκη. Οκ, okay, όλοι για την νίκη παίζουν. Αλλά και με το χ, εντάξει, δεν είσαι. Εδά θες. Νίκη θες. Τώρα καλά. Νίκη μόνο. Δηλαδή, αν γίνει το μάτς λίγο περίεργο και κάτσει κανένα ένα, θα σχαλάσει. Ο Παντελίδης πάντως είναι ένας προπονητής για τους λάτρες των αριθμών που στα ντεμπούτα του συνήθως κερδίζει. Και με τον Όφη σε πέντε παιχνίδια έχει τέσσερις νίκες. Στα παιχνίδια του προπονητής. Για τους λάτρες των στατιστικών. Ευχάριστος πονοκέφαλος. Ευχάριστος πονοκέφαλος. Όλη στη διάθεση του Παντελίδη. Η εκλεκτή του Παντελίδη. Η εκλεκτή του Παντελίδη. με γεμάτο πλωστάσιο στην Κρήτη. Μονόδρομος η νίκη. Μονόδρομος η νίκη. Ένας τίτλος. Μια φορά να γράψει ένας μονόδρομος η ήττα, ρε φίλε, δηλαδή. Πραγματικά, η μονόδρομος η ισοπαλία. Είναι σαν αυτή την πολύ... εγώ θα τη χαρακτηρίσω αειδιαστική ερώτηση που θέλω όταν την ακούω να κλείνω. Ένα μήνυμα στον κόσμο. Η τηλεόραση. Εμένα αυτό είναι το χειρότερο μου. Πέρα από αυτό. Ναι. Πέρα από αυτό. Πού κρίθηκε το μάτς? Όχι. Πώς αισθάνεστε? Εν τω μεταξύ. Κάτσε, περίμενε. Πώς αισθάνεστε, ρε φίλε, περίμενε. Μετά από νίκη. Μετά από νίκη, πώς αισθάνεστε? Χάλια. Ναι. Ή πώς ήταν μετά από ήττα. Πώς αισθάνεστε, καταπληκτικά. Τέλεια. Δεν με νοιάζει, στα τέτοια μου. Χάρηκα πάρα πολύ που χάσαμε. Πλέον οι περισσότεροι δεν το κάνουν στο αθλητικό που παρακολουθούμε, ας πούμε, εμείς από πιο κοντά. Αλλά βλέπω τώρα αυτούς που κάνουν ρεπορτάζ κίτρινο τύπο, ας πούμε, που εγώ δεν τους θεωρώ δημοσιογράφους, συγχωρέστε με. Οπα, ναι. Δεν τους θεωρώ, όχι. Λοιπόν, του κίτρινου τύπου. Κίτρινος τύπος ήταν εκπομπή του Μάκη Τερδαφυλόπουλου, φίλε. Μακάρος. Αυτός, το μεγαλύτερο βίντεο κλαμπ της Ελλάδος. Ναι. Λοιπόν, που λένε, ας πούμε, πάνε ρωτάνε στους ηθοποιούς μετά από ένα χαρμόσυνο γεγονός κτλ. Πώς αισθάνεστε? Εσύ δεν ξέρεις μεσογράφος. Εγώ θεωρώ ότι κάνουν από το πιο δύσκολο ρεπορτάζ, φίλε. Από τα πιο δύσκολα. Ξέρεις τι, με βάση τρόπο δουλειάς τους, κάνουν ρεπορτάζ. Και είναι δημοσιογράφοι. Είναι δύσκολο, φίλε, γιατί αναφέρεσαι στη ζωή του άλλου. Να σου πω όμως κάτι, Ρανίκο, στην τελική. Ναι. Ωραία, είναι το κουτσομπολιό. Δεν σε νοιάζει εσένα. Ποιο σχέστηκε, ρε φίλε. Εσύ, ρε φίλε, είσαι έτσι. Εγώ και τόσο κόσμο. Εσύ, okay. Υπάρχει κόσμο που ασχολείται. Άμα δηλαδή, δεν ασχολιόταν, δεν θα είχε 10 περιοχέ. Εμεί κάνουμε ρεπορτάζ για τον αθλητισμό. Είναι ο αθλητισμό. Και σου λέει, άλλο τι με νοιάζει εμένα. Όχι, αν ο άλλο κουλτσάει την μπάλα. Ο αθλητισμό, ρε φίλε, όμω είναι. Προάγει και τον πολιτισμό, ναι. Έτσι, νου υγιή, σώμα τη ναι, γη, αθλητισμό ναι, ναι. κτλ. Από τα αρχαία χρόνια κουλουπού. Άλλο κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Ναι. Εντάξει, γελάμε. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, το gossip ρεπορτάζ είναι καλύτερο από το πολιτικό. Είναι δύσκολο ρεπορτάζ, φίλε. Είναι. Καταρχάς, εγώ να ξέρεις, ειδικά το καλοκαίρι, είναι το αγαπημένο μου όταν είναι η φάση της παραλίας. Ωραία. Ό,τι τέτοιο περιοδικό υπάρχει, το ρουφάω. Ωραία. Και πρόσεξε με το ρουφάω, γιατί τι γίνεται. Οι συνάδελφοι που γράφουν σε αυτά τα περιοδικά, δηλαδή εγώ ειλικρινά τους βγάζω το καπέλο. Ναι. Ωραία. Για να ξέρετε όλοι, ωραία, και σε εφημερίδες παλιότερα και στα περιοδικά, στα site δεν υπάρχει. Ναι. Ή τέλος πάντων στα site. Έχεις ένα ψιλομπούσουλα πάνω κάτω όσον αφορά λέξεις. Ωραία. Υπάρχει το κασέ. Στις εφημερίδες που έχεις στην παραδείγματα υπάρχει το κασέ. Έτσι. Εντάξει. Που σημαίνει ότι θα κάνω ένα δισέλιδο τον Παπαδόπουλο που παντρεύτηκε την Παπαδοπούλου. Μπαίνω μέσα στο σύστημα, βλέπω τις επιλογές του. Τι φωτογραφίες έχω, ξέρω εγώ, και πρέπει να βγάλω γι' αυτό 800 λέξεις. Έτσι. Και πέντε φωτογραφίες. Το να γράψω 800 λέξεις, το τίποτα. Έτσι. Το τίποτα όμως. Ναι, έτσι. Ναι, 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 άτομα του στενού του περιβάλλοντος ανέφεραν πώς. Ωραία. Λοιπόν. Είναι πολύ δύσκολο, φίλε. Ναι, και σου λέω τώρα για κείμενα τα οποία είναι καλογραμμένα. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κείμενα τώρα με τα κόμματά τους, με τις τελείες τους, με τη sound. Δηλαδή κείμενα κανονικά γραμμένα και με κανονικό ρεπορτάζ. Το οποίο εσένα μπορεί να σε ενδιαφέρει. Το καταλαβαίνω. Ωραία. Εμένα μπορεί να με ενδιαφέρει. Εγώ είσαι που ενδιαφέρομαι πολύ. Αυτό συμβαίνει όμως και στο αθλητικό, ρε φίλε. Υπάρχουν μέρες που δεν είσαι να γράψει τίποτα. Γεγονός. Και γεμίζει σελίδες. Γεγονός. Με αναλύσει, επαναλύσει και θέματα δηλαδή που. Ναι.
στο site, ας πούμε, έχουμε την πολυτέλεια εμείς, να μην βάλουμε και ένα θέμα, ας πούμε, το οποίο δεν είναι το αλήθεια είναι αυτό. Στην εφημερίδα όμως σου λένε, έρχεται ο αρχισυντάκτης σου το μεσημέρι νωρίς, 3-4 η ώρα. Έχεις 4 σελίδες σήμερα. Ωραία. Τι είδε. 4 η ώρα παλιά. Ναι. Τώρα 12 μία. Όχι, και τώρα γίνεται. Καλά. Okay. Σε κάποιες εφημερίδες. Κατάλληλα, σου λέει, έχεις 4 σελίδες. Μέχρι τις 10-11 πρέπει να κλείσει, ας πούμε. Και δεν έχει τίποτα. Και άντε να έχει και κανένα ρεπό η ομάδα για να μην έχει ματς. Και άντε κάτσε εσύ τώρα, γέμισε 4 σελίδες. Ναι. Αλλά σου ξαναλέω ότι αυτό έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με τέλος πάντων. Κάτι που δεν έχει να κάνει με τη ζωή του άλλου. Mm. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν γράψεις ότι ο Μαυράη, ξέρω εγώ, ήταν ρε παιδί μου κακό σε αυτό το παιχνίδι, μπορεί ο Μαυράη να ήταν καλός και να τσατιστεί μαζί σου. Okay. Και να πει ποιος είναι αυτός ο Παπαδόπουλος. Κάτι που πήγε στα αρβανικά λίγο δεν το έχω. Ωραία. Και να έχει αυτό το ζήτημα. Αν γράψεις ότι ο άλλος χώρισε και δεν έχει χωρίσει, εντάξει, δημιουργεί ζήτημα, ρε φίλε, στη ζωή του. Άμα γράφεις ότι χώρισε ο τάδε με την τάδε και αυτό είναι ψέμα. Ή άμα βάλεις μια φωτογραφία που τον είδες έξω με μια άλλη, εντάξει, και του δημιουργείς θέμα στη ζωή του και την οικογένειά του. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πολύ δύσκολο ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολο. Και είναι δύσκολο και στο γράψιμο. Είναι δύσκολο και στο γράψιμο. Γιατί εκτός του να φέρεις στη ζωή κάποιου, ωραία, πρέπει να γεμίσεις και κάποιο, ξέρω εγώ, κείμενο, κάποιες σελίδες και όλα αυτά. Ωραία. Γι' αυτό έχει, εγώ το σέβομαι πάρα πολύ. Ναι. Αυτούς που κάνουν στα δουλειά τώρα, έτσι. Αυτοί που γράφουν ψέματα, okay, είναι άλλη κουβέντα. Αυτούς που γράφουν ψέματα, του σεβόμαστε στο πολιτικό, στο αθλητικό, το πουθενά. Καλά, και στο αθλητικό υπάρχουν πολλοί που γράφουν ψέματα. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Εντάξει, αλλά αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το. Πες το. Με τη ζωή του άλλου είναι πολύ δύσκολο. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω, θα ίσα. Εντάξει. Αν και νομίζω το στέλνει πολύ. Εμένα αυτά τα περιοδικά μου αρέσουν πολύ και τα τιμάω πάντα όταν ταξιδεύω με αεροπλάνο. Πηγαίνω στο περίπτωτο αεροδρομίου, έτσι, στο μαγαζί και παίρνω. Τσάου, downtown. Τέτοια ρε παιδί. Χάστε λίγο να μην τα μπερδεύει. Το downtown είναι πολύ ψηλό επίπεδο περιοδικό, λέω εγώ. Εντάξει, όχι. Okay. Ναι. Και κάτι άλλο, τα keys, τα shock, μετά τα book. Το people, το οποίο νομίζω βγαίνει με εφημερίδα τα τελευταία χρόνια. Πιο παλιά στο θέμα, τώρα στο Έθνος νομίζω. Ναι. Ωραία. Μπορεί και να κάνω λάθος. Τα οποία για μένα είναι υψηλού επίπεδου περιοδικά. Ποικίλη ύλη θα τα χαρακτήριζα. Τι άλογο είναι. Έτσι. Ναι, είναι καταπληκτική συνάδελφο, η Δώρα Παντέλη. Συνάδελφο, πρέπει να παίχτηκε. Ναι, ναι. Είναι. Εξαιρετική. Εξαιρετική και γνώστρια, καταπληκτικά αγγλικά. Ωραία, ψηλή. Με ζώνη, ούτως που δίνει ένα άλλο στυλ στο outfit, να τα λέμε όλα έτσι, γιατί βλέπουμε και τόσα πράγματα. Λοιπόν, όπως έλεγα λοιπόν, τι λέγαμε τώρα με αποσυντόνιση με τη Δώρα. Ναι. Τι έλεγα, ρε φίλε. Έλεγα ότι είναι το People και το Downtown ναι. Που είναι ποικίλη ύλη υψηλού επίπεδου περιοδικά. Ναι. Λίγο παρακάτω το Hello και το OK. Να, μπράβο, τα οποία okay. Παίζουν πολύ φωτογραφία μέσα ναι, και ναι. Λιγότερο κείμενο. Ναι. Και μετά τα άλλα, εντάξει, τα άλλα μετά είναι, ρε φίλε. Ναι. Όχι, δεν ξέρω και πώς έχουν μείνει από αυτά. Ναι. Δεν ξέρω πώς έχουν. Παλιά έχει περισσότερα. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ πεθαίνω για τις φωτογραφίες από εκδηλώσεις. Και με τις λεζάντες με τα ονόματα. Γαμου... Δηλαδή, όπου βλέπω όνομα περίεργο, τη Τίνα Γουλανδρή. Ξέρω εγώ. Τώρα, όπου βλέπω τέτοιο όνομα, το λοκάρω κατευθείαν. Όπου έχει τέτοιο περίεργο όνομα. Ριγίνο σε πετάς, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοια. Που έχουν όλοι αυτοί σε διάφορα events και όλα αυτά. Και θέλω κάποια στιγμή πάρα πολύ να έχω φωτογραφεί και εγώ για να βάλω μια φωτογραφία να μην φέρω. Οικογενειακές στιγμές για το Γιώργο. Όχι, ρε. Φωτογραφίες από εκδήλωση, ξέρω εγώ, η ΜΚΟ τάδε, ναι. Μαζεύει παιδικά παιχνίδια τα Χριστούγεννα για να τα πάει στο τέτοιο σος, ξέρω εγώ. Το Χριστουγεννιάτικο καλά. Και χώρια της Μαριάννας Βίβαρδινογιάννη που σίγουρα είναι εκεί. Θέλω να ωραία, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι γύρω-γύρω με πολύ ωραία ονόματα. Πολύ ωραία ονόματα. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Κάρολος Ηλίας Αλιφέρης, κάτι τέτοια, ναι, κατάλαβες. Ναι. Που μου αρέσουν πολύ αυτά τα ονόματα. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα ονόματα. Τα ονόματα των πλουσίων. Ναι, αυτά. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 11, Νίκο Παπαδόπουλε. Εντάξει, δεν πήγαμε στο θέμα το οποίο ανέφερες ενώ σου είμαστε στο διάλειμμα εκτός αέρα. Σε μια πολύ αθλητική εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε. Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Την επόμενη ώρα θα είμαστε εδώ, θα δούμε τι έγινε στην Ευρωλίγκα γενικότερα και νομίζω τελειώνουν και κάποια παιχνίδια. Κέντησαν, λέει, και ο Γκος και ο Στρελνιέκης και ο Σπανούλης και ο Μιλουτίνο. Στρελνιέκης, Στρελνιέκης, πώς λέγεται αυτός, ναι. Στρελνιέκης, Σπανούλης. Τέσσερις κέντησαν, μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ, δεύτερη ώρα. Νίκος Μασχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Κάνουμε μια αθλητική παρένθεση στην εκπομπή.
Έτσι. Ναι, ναι. Επιστρέφουμε στα θέματα του Ηρακλή. Δεν έχουμε τον Γιώργο Ματζιούκη. Διαβάζει τον κολλητό σου, έτσι. Πριν από 9 λεπτά, ανάρτηση Παύλου Μηροφορίδη στο Facebook. Διαβάζετε. Διαβάζετε, ναι. Okay. Διαβάζετε. Okay. Τον Αύγουστο αναφέρει η τοποθέτηση του Παύλου Μηροφορίδη ότι ταιριάζει τώρα. Αν ο Ζάτης ήταν σε ετοιμότητα, που είναι γενικότερα, θα έβαζε τον Αύγουστο του Βασίλη Καρά. Λοιπόν, το ξέρεις, όχι. Βασίλη Καρά. Ναι. Τι με παίρνεις και με ψάχνεις κάθε Αύγουστο. Είναι άνωστο, αστείο και κακό. Λοιπόν, πάζω, ξέρω που είναι λίγο πιο γνωστός, αλλά δεν πειράζει. Okay. Εμείς μόνο από Βασίλη το αναγνωρίζουμε. Και τον Βασίλη Καρά. Έτσι, δεν υπάρχει άλλος. Λοιπόν, τον Αύγουστο, λέμε τη βοήθεια του κόσμου, ξεκίνησε κάτι που δεν πίστεψε κανείς ότι θα τρέξει. Είχα όνειρα και πλάνο σε παρένθεση. Αλλά όταν ο άνθρωπος κάνει όνειρο, ο Θεός τα βλέπει και γελάει. Κλισέ. Παύλε, δεν μας έχει συνηθίσει. Αλλά true. Τι να πει, φιλέ, κράτο το θυμόσαι, κάνω το σταυρό σου. Λοιπόν, πλήρω ο τίμα τη. Να πει ότι η αποτυχία. Και ότι δεν πρέπει να κερδίζουμε γιατί. Δεν πρέπει να κερδίζουμε οι νίκε αποσυντονίζουν την ομάδα. Αποσυντονίζουν την ομάδα και ναι. Η αποτυχία για μένα είναι χαρά, κάπως έτσι υποθέτει. Πλήρω ο τίμα τη τρέλα μου. Ο κύκλο έκλεισε. Το ρίσκο. Υπάρχουν και φορέ που δεν βοηθάει του τολμηρού. Ούτε του τρελού. Το 1% τη δική μου αγάπη για αυτή την τρέλα που ξεκίνησε πριν από 3 μήνες αρκεί. Για να γίνει κατόρθωμα, σε παρένθεση Ηρακλής είσαι, το ακατόρθωτο. Το 1% μόνο φτάνει και περισσεύει, αναφέρει στην τοποθέτησή σου στα social media και συγκεκριμένα στο Facebook, ο Παύλος Μηροφορίδης, ο πρωτεχνικός διευθυντής πλέον του Ηρακλή, από την Κοζάνη. Λοιπόν... Α, έχει τοποθεσία? Όχι, απλά ξέρω. Α, από την Κοζάνη κατάγεται? Ναι, κατάγεται. Α, οκ, okay, δεν το ήξερα. Ναι, 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 ναι. Ο Παύλος Μηροφορίδης, τεράστια μορφή. Μάλιστα. Ο συγκεκριμένος. Κολλητός σου, έτσι, να τα λέμε αυτά. Έχω μια συνεργασία. Έχουμε μια επαφή στο διάστημα που βρισκόταν στον Άρη. Μάλιστα. Την επαφή του ρεπόρτερ της ομάδας, ναι, με τον αθλητικό διευθυντή. Ναι, αυτό. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Ο Ιτανικός βυθίζεται αυτή τη στιγμή από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει πρόβλημα. Το βρήκαμε τώρα ή σταματήσαμε? Έχουμε σταματήσει τώρα, έτσι. Τώρα έχουμε πρόβλημα. Το γιατί... το έχω βάλει στη μεγάλη, στην πάνω την οθόνη και πρέπει να. Ναι. Βέρκος που το παίρνει. Έχει τώρα, δεν παίρνει μπρος. Εντάξει, προχωράει το πλοίο βέβαια. Το παγόβουνο δεν το γλιτώνει με τίποτα. Δηλαδή, βλέπεις ότι. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ναι, δεν είδε ένας άνθρωπος αυτό το παγόβουνο. Το είδε, ρε φίλε, αλλά δεν έστριβε το εργαλείο. Τι να κάνουμε, δεν βλέπεις. Το προσπάθησε τελευταία στιγμή. Τι να κάνουμε. Είναι δεν είναι και το πεζό. Ναι, 206. 206, τι να κάνουμε. Ήταν, ρε φίλε. Είναι το γνωστό και ως δεν στρίβει. Ναι. Δεν στρίβει το παλικάρι, δεν μπορεί. Κατάλαβες, γύρισε εκεί πέρα. Σε ολόκληρο ωκεανό δηλαδή, ένα παγόβουνο στη μέση, δεν το είδα να στρίψει νωρίτερα. Ναι. Τόσο βόδια. Και εκεί πρόσεξε, πολύ ΣΥΡΙΖΑ πήγε. Και το έφαγε, και το έφαγε στο τέτοιο, στο φτερό. Το έφαγε στο φτερό. Η αβαρία έγινε. Που τον ήπιαμε. Ναι, έγινε η αβαρία. Πάει, αυτό ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες, εγώ, πήγα στην εξεπίκη που είχαμε μείνει, στο κομμάτι των μη αθλητικών. Καταρχάς, πες μου λίγο. Εσύ αυτό το σκηνικό, καταρχάς, πόσα mail και Viber σου έχουν έρθει για Black Friday? Έχω πάθει σοκ. Αρκετά. Αλλά τα ευτυχώς τα έχω μπλοκαρισμένα. Και πώς τώρα, έτσι. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος να πει ότι δεν μου και κανένα. Ξέρετε, παιδί μου, φρικ με τα ψώνια και με αυτά. Εντάξει. Άντε, έχω κάτι χαζοκάρτα σε κάτι ψιλοπολικαταστήματα και τέτοια. Το τι γίνεται είναι εκπληκτικό. Ναι. Από mail, κόντρα mail, ξανά άλλο mail. Κάποια στέλνουν και στο Viber κιόλας. Δηλαδή, μη πάει spam στο mail για να βλέπεις τι γίνεται. Έχεις σχολιάσει κάτι από αυτού? Τα έχω μπλοκάρει. Καλά, ρε φίλε, δεν σου λέω αν έχεις μπλοκάρει τα mail σου. Όχι. Απλά, απλά το θέμα είναι το εξής, ότι Black Friday, επειδή το ονομάζουμε μια συγκεκριμένη ολογιατή, γιατί είναι την Παρασκευή. Ναι. Τώρα αυτό το πράγμα που ξεκινήσω λέω τη Δευτέρα. Black Friday από τη Δευτέρα. Τετραήμερο Black Friday. Τετραήμερο Black Friday. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν γίνεται και στο εξωτερικό, αν γίνεται μόνο εδώ. Σίγουρα δεν γίνεται. Εντάξει, πάντως... Δεν ξέρω αν γίνεται στο εξωτερικό, δεν ξέρω τι γίνεται στην Αμερική. Στην Αμερική ξέρω ότι υπάρχει Black Friday, αυτό. Έβλεπα μια έρευνα το πρωί, κάτσα τη βρω. Για την Black Friday γενικότερα. Black Friday Ελλάδα ποσοστά. Ασύλληπτο νούμερο. Να, κάτι το βρήκα. Τι λένε οι Έλληνες. Όχι, αυτό είναι. Να το, ωραία. Λέει ότι μέσα στην πρώτη πεντάδα, λέει, βρίσκεται η Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ποσοστό αύξηση των πωλήσεων την Black Friday σε σχέση με το μέσο όρο των υπόλοιπων Παρασκευών. Πόσο? Στην πρώτη πεντάδα είμαστε. Ναι. Η Black Friday, ναι. Μια άλλη διεθνή έρευνα που ήρθε πρόσφατα στο φως δείχνει ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες όπου οι πωλήσεις την Black Friday εκτοξεύονται σύγκριση με τις κανονικές Παρασκευές. Συγκεκριμένα, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος αύξησης είναι 624%, στη χώρα μας θα είναι. Πόσο είναι? Ο παγκόσμιος μέσος όρος αύξησης
Όχι του τζίρου, των αγορών προφανώς. Ναι, 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 ναι. Είναι 624%. Στη χώρα μας θα είναι το αστρονομικό 2600%. Τι λένε. Νούμερο που αποδεικνύει την καταναλωτική τρέλα της ημέρας. Το συγκεκριμένο νούμερο κατά στην Ελλάδα στην τέταρτη θέση στον κόσμο και στις 55 αγορές πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Μπράβο. Και είμαστε πάνω από Αμερική, Αυστραλία, Καναδά. Δηλαδή αύριο θα έχουμε πάλι τα σκηνικά που βλέπουμε τα τελευταία 1-2 χρόνια. Πάνω από την Ελλάδα βρίσκεται το Πακιστάν στην πρώτη θέση. Με 11.525% η Ουγγαρία, η γειτονική Ιταλία και την πρώτη πεντάδα λύση πληρώνει. Άρα το Black Friday είναι παγκόσμιο. Η Νότιος Αφρική. Μάλιστα. Ναι, ναι, είναι παγκόσμιο. Τι να πω, δηλαδή αύριο θα έχουμε πάλι σκηνικά με ουρές από το πρωί και τέτοια με πιτσιρίκια και δεν συμμαζεύεται. Από το βράδυ θα τα έχουμε τώρα αυτά, στο 4 ώρα το πρωί σίγουρα. Για να πάρουμε τι όμως να θα και να πάει τώρα ο άλλος να πάρει iPhone XR. Τι ξέρω, φιλά, αυτό κάνει 1.500 και το πάρει 1.200. Φορά, δηλαδή, να πω ότι κάνει 1.500 και το παίρνω. Πάρω 500. Ναι, εκεί αξίζει, θα πάρω, να τα δώσω. Okay. Ναι, λοιπόν, τα 500 δεν είναι ότι βγαίνουν εύκολα πλέον να πεις ότι. Οκ, δούλεψα 10 μέρες και τα έβγαλα. Στην Αμερική, ας πούμε, έτσι γίνεται. Κάτι κάνει 1.000 και στο δίνουν 200. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα που εκεί όντως να πας να κονταροχτυπηθείς, ρε φίλε, για να το πάρεις, λέμε τώρα. Που πάνε εκεί πέρα σαν τα βόδια. Αλλά πάνε γιατί είναι τέτοια διαφορά. Στην Ελλάδα κάτι κάνει 1.000 και στην Black Friday το δίνει 9.30. Ναι, ρε φίλε. Ποιο το νόημα, ας πούμε, η Black Friday αύριο. Κοίταξε, στα πιτσιρίκια, να σου πω την αλήθεια, μπορώ και λίγο να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Μπορώ λίγο να το καταλάβω. Κατάλαβες, γιατί το πιτσιρίκι μπορεί να θέλει ένα gadget, κάτι που ξέρεις μπορεί, επειδή δεν είναι δικά του τα λεφτά. Ωραία. Μπορεί όντως, παιδί μου, ο δικός του να του πει ότι ξέρεις, okay, τώρα πόσο κάνει, κάνει τόσο, πάρτα. Και μην με ζαλίζεις. Κατάλαβες. αλλά σε. Δηλαδή πάνω από ηλικίες 18, 19, 20. Δεν μπορώ να το καταλάβω, να σου πω την αλήθεια. Καταρχάς πλέον οι αγορές από το ίντερνετ έχουν γίνει τόσο εύκολες, άμεσες και είναι τόσο πολλές οι διάφορες προσφορές που μπορείς να βρεις, που όντως σε πράγματα μπορείς πολύ εύκολα να βρεις αυτά που θέλεις, ρε παιδί μου. Ωραία. Και να μην χρειαστεί καν να μπλέξεις με ουρές, τσακτοκομπιά, τελειώσαμε. Yeah. Και στο λέει κάποιος ο οποίος δεν ψωνίζει και πάρα πολύ από το ίντερνετ, αλλά πλέον όντως, δηλαδή όταν ψάχνεις κάτι, το βρίσκεις αμέσως, δε φίλε. Ωραία. Yeah. Τώρα όλο αυτό το σκηνικό, σου λέω, από τα πιτσιρίκια το καταλαβαίνω μέχρι ένα βαθμό. Έτσι, γιατί και το πιτσιρίκι πιο εύκολα τρώει από διαφήμιση, από ξέρω εγώ, social media, από όλα αυτά. Εντάξει, αλλά όλο το άλλο δεν ξέρω. Με έχει προβληματίσει. Εγώ, να πω την αλήθεια. Με λυπείτε ότι θα δούμε. Και βασικά, η όλη πλήση εγκεφάλου είναι που με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ανοίγει τηλεόραση και κάθε διαφήμιση που λένε για το Black Friday εδώ και 6-7 μέρες πάνω κάτω. Ναι. Κάπου τόσο. Το σούπερ μάρκετ έχουν ένα Black Friday, αξίζει να πάμε αύριο να πάρουμε. Να πάρουμε τίποτα, κάνα καλοπούλα. Κάνα μάδα, ρε παιδί μου. Κάνα μαλακτικό, κάνα πραγματικό. Ναι, όχι τίποτα. Black Friday, Black Friday. Δηλαδή, αντί να δώσουμε, ξέρω εγώ, 25, να δώσουμε 17, α πούμε, να πει ότι, οκ. Ναι, έτσι. Έχει τίποτα, μπα, Ανάγκη έχουν αυτοί. Αυτοί οι δεν έχουν ανάγκη. Ο τζίρο συγκεκριμένο. 200 δεν αλλάζει. Μάλιστα. Οκ. Το ημίπαλτο δηλαδή είναι το Παπαδόπουλο εσύ που είχε δει. Ωραία. Δεν έχω δει κάποιο. Δεν έχω δει κάποιο. Το ποσό που θέλει να θέσει, α πούμε. Θεωρείς ότι στην Black Friday θα είναι χαμηλότερο. Δεν νομίζω. Εγώ περιέργεια θα πάω περισσότερο. Ξέρω ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τι περιέργεια θα πας, δηλαδή. Θα μπλεχτείς μόνο αυτό το μπούγιο αύριο και δεν θα ψωνίσεις κιόλας. Δεν σου λέω ότι θα το κάνω σίγουρα. Μπορεί. Αν βρω κάτι που είναι πολύ έτσι καλό και προσιτό, ας πούμε, και αξίζει. Ναι. Εντάξει. Τότε ναι, οκ. Okay. Μιλάμε πάντα για ημίπαλτο, έτσι. Τέσσερα λάστιχα για το πεζό μπορώ να τα βρω που θέλω να πει Black Friday. Να πάρω τον φίλο που είναι πάνω στο χώρο να το ρωτήσω. Πιο φθηνά. Φτιάχνεις τίποτα καλό για αύριο λόγω Black Friday ή όχι. Ρώτα τον ρε φίλε. Πόσο βγαίνει πάνω κάτω, κανένα 250? Εκεί, ναι, άμα το βρούμε δηλαδή τώρα κάνα. 170. Καλό. Κοίτα, εγώ θέλω να βάλω καλό λάστιχο. Στο λάστιχο δεν κάνω σκόντο ποτέ. Ναι. Γιατί το λάστιχο είναι ασφαλεία. Καλό πελάτη για το φίλο, τέτοιο θέλουμε. Ναι, δεν κάνω σκόντο δηλαδή. Ναι. Όχι, όχι, ποτέ. Ό,τι σου πει το πληρώνει δηλαδή, άμα είναι καλό. Θέλω να βάλω κάτι καλό δηλαδή. Γιατί υπάρχουν. Κοίτα, στα λάστιχα υπάρχουν πολλές μάρκες. Θεατρικές, γνωστών εταιριών κτλ. Έτσι είναι. Αλλά εγώ βάζω. Αν θέλει να συνεργάζονται αυτοί που έχουν τα λάστιχα και τα σπρώχνουν εύκολα. Ναι, τα ξέρω εγώ. Εγώ θα το πω κιόλας, ρε παιδί μου, τη μάρκα. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ βάζω πάντα Μισελέν. Μπράβο. Ωραία, εντάξει. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, το λάστιχο στο δρόμο είναι ασφάλειά σου. Ναι. Εντάξει, αυτό ακριβώς. Και δεν κάνω τέτοιο. Τώρα, άμα το βρούμε όμως στην τετράδα, αντί για 250. 200. 180. Για 180. Άντε 200. Αν δεν με σηκώσουν απόδειξη. Θα πάρω τα βάλω. Χωρίς απόδειξη. Δεν με νοιάζει, Ελληνικό. Δεν θέλω απόδειξη. Κάνε μια ερώτηση. Ναι. Εντάξει, πες, έχω ένα πεζό 206. Παίρνει 4 λάστιχα Μισελέν καινούρια. Τι έχεις να μου δώσεις. Θα πάμε μέχρι να σπάσουμε στο χώρο, Ελληνικό. Τα αλλάξουμε. Δεν πειράζει. Χαλάλι. Ναι. Θα πάμε και ένα καφέ. Δεν έχετε καμιά πλατεία εκεί πέρα πάνω. Δεν υπάρχει κεντρική πλατεία του χωρίου. Να πάμε να πιούμε με τίποτα.
Όχι. Γιατί μπορούμε να σε βοηθήσουμε, φίλε, σε αυτό το κομμάτι, να ξέρει. Ωραία. Άμα έχει, ρε φίλε, εντάξει. Να σε τρέξω τώρα από την Περέα μέχρι τα Σουδοχώρη, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει, ρε Νίκο. Δεν πειράζει. 5 ευρώ είναι ό,τι χάσαμε και να βάζει βενζίνη. Εντάξει. Πέντε ευρώ. Συγκεκριμένο, επειδή λίγο και ο Ρολαδά δεν τον κόβω να. Τι. Δεν τον κόβω να κάνει Black Friday και τέτοια. Πε του 4 λάστιχα Μισελέν 200 ευρώ. Τελική τιμή. Άντε και παρακάτω, μα θέλει, δεν έχω πρόβλημα. Τα δικά του, αυτά που λένε αυτοί. Ποια. Σου έχω κάτι δικά μου πιο ωραία, θα βράσει τα 180. Δεν θέλω τα δικά σου, εγώ θέλω τα Μισελέν. Καλά. Κατάλαβε. Εγώ το φάω στο ψιστήρι και θα δώσω τα λεφτά που θέλει να με άλλα. Αν υπάρχει λαστιχά που ακούει. 23, 10, 2, 10 και 3 φτάρια. Black Friday με λάστιχα. Πού έχει. Ο Νίκο θέλει λάστιχα. 4 καινούργια Μισελέν για το πεζό. Ανεβάζω όμως τα φύλλα το πύχη, γιατί θες συγκεκριμένη μάρκα η οποία είναι θεωρητικά ακριβή, είναι υποθέσω. Πάντα βάζω Μισελέν. Ρε φίλε. Τι έκανε, ρε Νίκο. Ναι. Το λάστιχο είναι ασφάλεια. Σκόντοντας αυτά δεν κάνεις. Πρόσεξε κάτι. Στο αυτοκίνητο δεν κάνω ποτέ σκόντο. Τα σέρβις όλα στην ώρα του. Ναι. Τα πάντα όλα τα αλλάζεις, γιατί είναι φίλο το εργαλείο μας. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, και... Το εργαλείο μας. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Γιατί είναι και δικό σου από φέτο. Είναι το εργαλείο μας. Ναι. Είναι το εργαλείο μας. Κατάλαβες. Ναι. Βάλει και εσύ κάτι για τα λάστιχα. Φίλε, να σε στείλουμε πάνω στον Παναγιώτη να κανονίσει αμέσω. Τρεις φορές την εβδομάδα. Κανονίσουμε εκεί πέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Έτσι. Να σε βολέψει. Να με φτιάξει. Σε φτιάξω, ναι. Σε φτιάξω. Ναι. Αλλά σου λέω, με μαχίσει μόνο. Γιατί αυτό το έχω ζήσει το σκηνικό. Ναι, ρε. Έχω εγώ κάτι άλλο. Ναι, ρε, το ψηφίζω. Έλα, αυτό όλοι έλα τα δει, έλα τα δει. Έλα τα δει. Τα δείχνει εκεί πέρα. Ίδια είναι. Που τα έχει δει, ναι, ίδια είναι. Απλά είναι θηγατρική τη. Ναι, ναι. Ναι, ρε, παιδί μου. Είναι θηγατρική τη τάδε. Όλε είναι θηγατρικέ. Ναι, όλε είναι θηγατρικέ. Του λέω Μισελέν θέλω. Ναι, αλλά αυτή που έχω εγώ είναι πιο φτηνή, θα σου πει. Μισελέν. Ναι. Α, είσαι από αυτούς δηλαδή. Άρα στη τσέπη μας ο λαστιχάς βάζει λιγότερα, ρε φίλε, γι' αυτό δεν είσαι καλός πελάτης, δεν θέλουμε. Τα πληρώνεις μπράφης από τους άλλους τους. Ας μην είναι πάρε 100 κάτι... τώρα και. Ας μην είναι Μισελέν, ας είναι Goodyear. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Επίσης το κομμάτι της πληρωμής από αυτούς τα μπροστά. Κατευθείαν, μπράβο, με τη μία, ντούκου μπροστά και φύγαμε. Εντάξει, τίμιος είσαι. Δεν υπάρχει, ούτε δώσετε τίποτα. Άμα ήσουν και από αυτούς το πάρε τώρα 100 αδελφέ και θα έρθω στο τέλος του μήνα να σου δώσω άλλα 100 και τέτοια. Όχι, εκείνη τη στιγμή μόλις τα βάλει, ανοίγω πορτοφόλι. Είμαστε λοιπόν σε φάση αλλαγής λαστιχών, ελαστικών. Ναι. Θα μιλήσω πρώτα, θα πάρω μια προσφορά από το φίλο και συνάδελφο. Είναι το τελευταίο μεγάλο έξοδο του έτους, νομίζω. Δεν έχω άλλο μεγάλο πολύ έξοδο. Ωραία, πολύ ωραία. Και, θα κάνουμε, και λοιπόν, ένα λάπτοπ που πρέπει να πάρουμε. Θα κάνουμε λοιπόν την επαφή με τον φίλο. Ωραία, και θα σου δώσουμε μια προσφορά. Θα βάλω και εγώ ένα κοσάρικο τσέπη, ρε φίλε, ως μεσάζον που είναι. Όχι. Τι ρε φίλε. Όχι. Δηλαδή, άμα το κατεβάσουμε σε ένα κοσάρικα και να μην βγάλουμε. Έτσι δεν πρέπει. Το 10% ρε φίλε. Σε βγάλω σε κερά σου. Το 10%. Σου κάνω τραπέζι. Την νόμιμη προμήθεια ρε φίλε. Κάνω τραπέζι. Που παίρνει ατζέντη. Ο ατζέντη. Ναι. Αν πληρώσει 200, πάρω 20. Όλα των ελαστικών. Ο Μιχαήλ έχετε παίρνει 10%. Θα ζώσει, είναι έτσι, είχατε λεφτά από το 10%. Κανα 60 θα παίρνει αυτό. Έμα. Τέλος πάντων. Ο Πασχάλης του Ντούρη. Ναι. Έτσι. Τέλος πάντων. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία, Νικό Παπαδόπουλε. Εντάξει, μας τα είπες για τον Άρη τι γίνεται εν όψη όφη. Δεν είπαμε τίποτα. Πώς δεν είπαμε τίποτα, ρε φίλε. Φίλους του Άρη θα έχει στην Κρήτη. Όχι, σίγουρα. Ενώ έχουν πάει άλλοι, ο κύριος Βασιλιάδης είπε όχι, το Άρη δεν θα πάνε. Ναι. Έχουν πάει με τον Ολυμπιακού. Έτσι. Ναι. Του Άρη δεν θα πάνε, όχι. Okay. Και του Πάουκ έχουν πάει, αλλά με τον Πάουκ υπάρχει άλλη. Και του Πάουκ έχουν πάει. Εντάξει, okay. Okay. Του Άρη δεν θα πάνε όμως. Μάλιστα. Έτσι έχουν πάει όλοι οι άλλοι και τσάκ έχουν πάει. Έτσι, okay. Οι άλλοι δεν θα πάνε. Όχι, δεν τους αφήνουν. Του Άρη δεν θα πάνε. Πάνε λοιπόν. Μάλιστα. Okay. Πάμε να περάσουμε ένα εκπληκτικό 24 ώρες. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Κάνε το σταυρό σου, όχι. Κράτω το θυμό, κάνω το σταυρό. Ακριβώς. Αυτό. Και εγώ, Ρενίκο, να σου πω κάτι. Δεν πρέπει να νικήσει η ομάδα την Κυριακή. Γιατί. Θεωρείς ότι μπορεί να προσανατολιστεί. Θα προσανατολιστεί, νομίζω. Πριν το παιχνίδι του Παναθηναϊκό. Πρέπει να χάσει και να τώρα τα λέτε. Τώρα τα λέτε. Έχει αρχίσει σιγά-σιγά να κανακτείτε. Τώρα τα λέτε. Αν κερδίσει όμως την Κυριακή, πρώτος μάκα, τρέλαρχος. Εγώ δεν λέω για το τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Εγώ λέω για αυτά που λέει. Εκεί δεν μπορώ. Με το ρόλο του ρεπόρτερ και με αυτά τα οποία βλέπω. Σαν ναι, απλός παρατηρητής δηλαδή. Ναι, να έχω μια γενική γνώμη. Ναι. Εντάξει, αλλά εγώ σχολιάζω τα λεγόμενά του. Ναι. Εντάξει, εσείς είστε πιο ειδικοί και έχουμε πιο ειδικούς τον Γιάννη τον Παραπονιάρη και τον Σταμάτη τον Μουρελή να σχολιάζουν τα μπασκετικά στο λαμπάου. Καταρχάς, το θέμα δεν είναι η δηλώση. Το θέμα είναι τι δουλειά γίνεται. Εκείνη το θέμα. Τώρα, τι θα πεις. Okay. Καλησπέρα από την Box Press Arena. Εδώ που το διακύβευμα είναι μεγάλο. Διακύβευμα. Έτσι, πάντα το χρησιμοποιεί, να ξέρεις πάντα. Πάντα. Ποιο μεγάλο διακύβευμα, φίλε. 3-3 έχει ο Πάοκ, 2-4 έχει ο Άρης. Σιγά το διακύβευμα. Σοφάει να λέει αυτή τη λέξη ο Γιάννη. Ναι. Σοφάει, πεθαίνει να ξέρει. Τώρα δεν πρέπει να το πει αυτό όμως, γιατί μόλις θα το πει την πρώτη φορά, εγώ θα γελάσω. Ναι. Θα εκτεθώ. Σοφάει. Θα εκτεθώ, ρε φίλε. Σοφάει. Σοφάει να το λέει. Και όποτε τον παίρνω τηλέφωνο τον Παραπονιάρη, τον το λέω διακύβευμα, τι γίνεται. Υψηλό το διακύβευμα. Καλό. Εδώ με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Θα σας περιγράψουμε το ΠΑΟΚ Άρης. Τι εκεί είμαι, ρε φίλε, σου λέω 24 Νοεμβρίου. Πριν πάμε στο 3-3-2-4 δύο μάτς. Πριν πάμε στο Κεντικουλέ για την αναμέτρηση του όφη με τον Άρη, τον Νίκο τον Παδόπουλο. Καλησπέρα σας!
Νίκο, δεν ακούγες. Ναι, ναι. Ε, μίλα επιτέλους. Μίλα λοιπόν. Γιάννη Σαντορινέ μας ακούει. Ναι, ναι, ναι. Αχ, πόσο λείπει ο Φίλιππας, ρε φίλε, πόσο λείπει. Και εμείς δεν το ζήσαμε καθόλου, έτσι. Δηλαδή τώρα αυτά τα λένε άνθρωποι που τον έχουν ζήσει κιόλας. Εμείς απλά τον ακούγαμε να περιγράφει. Είναι κλοπή. Είναι κλοπή. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Έχουμε ρε φίλε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Εμείς κάποτε θα λέμε στα παιδιά μας για τον Βαγγέλη Ιωάννου. Υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Το τελευταίο που ποιο ήταν, ρε φίλε. Για τον Γκίκα. Τι τον είπε. Υδραυλικό. Υδραυλικό τον είπε. Τι τον είπε. Για τον Γκίκα, τενεόντως έχεις δίκιο, αλλά δεν θυμάμαι τον είπε. Υδραυλικό νομίζω. Μπορεί να τον είπε υδραυλικό. Ο υδραυλικός, ναι. Μπορεί. Ναι, ναι. Μπορεί. Ο υδραυλικός. Πολύ πεσμένο ήταν στην Λίμνο, συνάδελφο. Πολύ πεσμένο. Εκεί μέχρι το 25-26 που κέρδισε ο Πάκου ήταν πολύ πεσμένο. Μετά την επιστροφή του ηφαίστου. Ανέβηκε. Βρήκε τη φωτιά κι αυτό. Βεβαίω. Ναι. Έτσι. Είναι. Γραφείο τύπου. Και εκεί. Εξαιρετική συνάδελφο. Και εκεί. Βέβαια. Παντού. Βέβαια. Γιατί. Ήφε το σφίλε λεφτάκια. Καλά, ναι, εντάξει. Φεύγουν λεφτά δεξιά-αριστερά. Έτσι είναι. Ξαφνικά θα γίνει Λίμνο στο. Μα και το μάνα. Μην δείτε και κανένα all star του χρόνου στη Λίμνο. Μπα το γήπεδο πολύ μικρό, ρε φίλε. Ε. Και στη Λίμνο, εντάξει. Έχουν πει αυτοί που ξέρουν. Ναι. Καταρχάς, εγώ θυμάμαι είχα έναν ανθυπασπιστή στο στρατό. Λιμνιό. Όχι. Ο οποίος. Ανθυπασπιστή ήταν, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Το ανθυπασπιστή το βάζω με ερωτηματικό. Ναι. Είχε βρεθεί στο Κουφόβουνο του Εύρου και στη Λίμνο. Το Κουφόβουνο του Εύρου πρέπει να είναι. Τι να πω, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Μέσα στην Τουρκία πρέπει να είναι το Κουφόβουνο, από ό,τι καταλάβαινε με αυτά που μου λέγε. Και χειμώνα κιόλα. Και μου λέγε ότι στο Κουφόβουνο ξαναπήγαινα. Στη Λίμνο δεν ξαναπήγαινα. Κατάλαβε. Η οποία Λίμνο είναι, ρε παιδί μου, η περιοχή των ΕΠΟΠ, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει πολλά στρατόπεδα, πολύ επαγγελματία οπλίτη τέλο πάντων. Κακό. Ωραία. Έναν που αντιλαμβάνεσαι. Τον είχα καλέσει η έφεδρο στη Λίμνο. Ναι. Να πάει, πλέον στέλνουν και πολλοί κόσμο εκεί γενικότερα για εκπαίδευση και τέτοια. Ναι. Ναι. Τώρα που δεν υπάρχουν βίσματα. Έχει πολλές κόσμος στη Λίμνο, κατάλαβε. Η οποία χειμώνα είναι ιδηλιακή όπως έχουν πει όσοι έχουν πάει. Είναι καταπληκτικό μέρος. Δεν το είπες σωστά, όχι τώρα που δεν έχει και δροσούλα, είναι πολύ ωραία. Υπάρχουν λιγότερα βίσματα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πάντα θα υπάρχουν βίσματα. Ναι. Λένε ότι είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Αμερικανός που πάει να παίξει μπάσκετ στον ύφο στο Λίμνο με ένα παιχνίδι τη βδομάδα. Πόπο, δηλαδή, φίλε, αν δεν παίρνει που όντω, δηλαδή κάπου τόσα δίνουνε. Κάνα 15.000 το μήνα, δεν υπάρχει άλλο λόγο να ασχοληθεί περαιτέρω. Γιατί πια πόση προπόνηση να κάνει. Θα κάνει προπόνηση. Μία, δύο, τρεις ώρες προπόνηση. Θα παίξει και λίγο PlayStation. Θα παίξει και λίγο PlayStation. Θα κάνει και λίγο. Και μια μέρα θα έχει ρεπό μετά το match. Και τι να κάνω στο ρεπό, θα πάω να φάω. Πολύ ωραία. Και τώρα φαντάζομαι πέσει ένα Αμερικάνο του ηφαίστου. Ο Μπρέιζελ τον ξέρω εγώ. Ο Μπρέιζελ τον, α πούμε, τώρα Τετάρτη βράδυ. Ο Μπρέιζελ πολύ μου έχει πάει σε πάρα πολλέ χώρε, δεν έχει θέμα. Κανένα άλλο λίγο πιο άπειρο. Τον Ουίγκιν, α πούμε. Τον Ουίγκιν. Τετάρτη βράδυ μετά τις 10 στη Λίμνο. Ουίγκιν δεν έχει θέμα. Φίλε, προπόνηση 5 η ώρα. Ωραία, τελείωσε 7. Και λέει θα βγω μια βόλτα στη Λίμνο. Τι να βγω μια βόλτα, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει άνθρωπο τώρα χειμώνα, Νοέμβρη, μήνα. Τίποτα, φαντάρι μόνο. Τίποτα, πολύ φαντάζομαι. Όπα αυτά είναι. Θα βλέπει του φαντάρι στο νησί είναι πόλεμο. Ντροσούλα, γιατί ξέρει το νησί το χειμώνα είναι ζώρικο. Δεν είναι. Εδώ το καλοκαίρι καμιά φορά ψάχνει και ένα άνεμο και τριγυρνά και σε παίρνει. Σκέψει το χειμώνα. Τέλο πάντων. Αυτά είναι φίλε όμω. Είναι η νέα δύναμη στο ελληνικό μπάσκετ όπω αποδείχθηκε το περασμένο Σάββατο. Τέλο πάντων. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλε, λε μόνο να μην πω τι σήμερα. Εντάξει, δεν μας έχεις πει, δεν μας έχεις πει ούτε ένα θέμα ποδοσφαιρικό, ούτε μπασχετικό δεν έχει ξαναλύσει. Ωραία, μας έχεις πάρει όλα τα γύρω-γύρω. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Στη στοίχημα καθημερινά οι καλύτερες αποδόσεις, η πιο μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, με πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Και από αύριο, μην ξεχνάτε, ξεκινάει πάλι η διαδικασία των πρωταθλημάτων, η οποία πάει σε ρή πλέον. Έτσι, δεν έχει ξανά Nations League και δεν συμμαζεύεται. Ξανά έχει προγραμματικά το Μάρτιο τώρα. Έχουμε ακόμα δρόμο για διακοπή για εθνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Οπότε συστήχημα όπως καταλαβαίνετε καθημερινά. Την άλλη εβδομάδα έχει και Champions League και Europa League. Οπότε πάμε με full πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, Νίκο Παπαδόπουλε. Ωραία, να μας πεις τι γίνεται. Έτσι, γιατί μας έχεις αφήσει στο σκοτάδι. Να βγάλουμε καραμπολί. Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο. Τι έγινε, ρε φίλε. Τι κοιτάς, ρε Νίκο. Επίτε το έκανα. Το ξέρω. Τέτοιος είσαι. Είναι συγκλονισμένος ο Νίκος. Δεν ξέρω αν είναι με την ανάλυση της νίκης του Ολυμπιακού ή με το ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση του. Είναι πολύ καλός πάντως ο Μιχάλης Κακιούζης, να ξέρεις. Του Τιτανικού. Έχει να δώσει. Είναι πολύ καλός, ναι.
Γενικά αυτή η εκπομπή της Nova, ναι, η Super Euroleague, για κάποιον ο οποίος θέλει να κάτσει μετά και να δει έτσι και λίγο ανάλυση των αγώνων, είναι πολύ καλός. Μάλιστα. Είναι πολύ καλός. Και όντως διαβάζει πολύ καλά τα πράγματα μετά το παιχνίδι. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή παίχτες, ρωτάω εγώ τώρα, έτσι, που έχουν παίξει μπάσκετ και σε επίπεδο καγκιόζη που όντως δεν ξέρουν να διαβάζουν το παιχνίδι, ας πούμε, πολλές φορές τόσο καλά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τον επικοινωνήσουν καλά. Α, ναι. Να μεταφέρω την εμπειρία, εντάξει, μου, ναι, την προηγούμενη Παρασκευή εδώ με Γιάννη Γιαννούλη. Ναι. Η εκπομπή είναι 8 η ώρα. Ναι. Εντάξει. Ο ένας εκ των δύο του ντουέτου, φυσικά ως τουρίστας, έχει φύγει. Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει. Και έχει έρθει ο. Εξουθενωμένος. Ναι. Ναι. Για να κάνει εκπομπή με τον Γιαννούλη. Ναι. 7.30 ώρα παίζει Παναθηναϊκός Εφές. Ναι. Εφές Παναθηναϊκός, μάλλον, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, έρχεται ο ψηλός, κάθομαι έξω, το βλέπω. Ναι. Α, μου λέει Παναθηναϊκό, ναι. Ξεκινάμε, βλέπουμε το παιχνίδι. Η χειρότερη φάση του Θεού Παναθηναϊκού, έτσι. Ναι. Στα 4 λεπτά ο Γιαννούλης μου λέει θα χάσει 15 πόντους Παναθηναϊκός. Κοιτάω μια λεπτά. 3 λεπτά παίχτηκαν. Ναι. Λέω γιατί ρε, γιατί θα χάσει ο Παναθηναϊκός 15 πόντους. Μου λέει αφού ξεκίνησε με το κούμπο. Άμα λέει μείνει πίσω, ποιος θα μπει από τον πάγκο να του γυρίσει το παιχνίδι και το ρυθμό. Ναι. Και όντως σε όλο το μάτς, ναι, ο Παναθηναϊκός είναι πίσω. 12, 10, 15, 17, ναι, 20. Σε κάποια φάση τρίτη περίοδο με τον Αντετοκούμπο πήγε λίγο και το μάζεψε, αλλά ήταν πολύ κακός και έχασε 17 πόντους. Έχασε 75-58 ή 85-68, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι. Μεγάλος Γιάννης Γιαννούλης. Ναι, ο οποίος σου λέω ήδη 3 λεπτά και μου λέει θα χάσει 15 πόντους Παναθηναϊκός, μην ασχολείσαι. Κατάλαβες. Ο συγκεκριμένος τα εξηγεί πολύ ωραία και με τα βίντεο και με αυτά. Ωραία. Και έχει και. Τα ελληνικά του είναι υψηλού επίπεδου του Κακιούζη. Άλλοτε παίξει το Άρη και αυτός. Βεβαίως. Έτσι. Ναι. Μεταξύ άλλων. Έτσι, έχει παίξει στην Μπαρτσελόνα, στην ΑΕΚ. Okay. Έχει παίξει στον Άρη, ναι. Okay. Έχει παίξει στον Άρη, βέβαια. Ναι. Τέλος πάντων. Σε μια φουρνιά που είχαμε τότε Κακιούζη, Ντικούδη, Χατζιβρέτα και μηδέν στο πηλίκο. Είχε γράψει 35 τότε, νομίζω, το κοντέρ. Τότε με αυτούς ήταν. Εκείνη η ομάδα, νομίζω, ήταν. Ναι, 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 ναι. 83. 48. 48. Κυκλοφορεί ένα βίντεο πάλι του Ομπράντοβιτς σήμερα. Πάλι έγινε τι, κόκκινος. Κάτι είχε ένα time out εκεί πέρα, χάνει 8 πόντους. Κέρδισε το μεταξύ Φενέρ. Ναι. Και λέει στον Λούκα, με ρωτάς τι να κάνεις. Σε όλη τη ζωή θα με ρωτάς τι να κάνεις. Έτσι το. Έχει πιάσει κάμερα που είναι τέλος πάντων από πίσω. Στο μεταξύ, ρε φίλε, φοβερό. Εγώ ήμουν κάμεραμαν, στις τέτοιες καταστάσεις δεν θα. Δηλαδή, ειδικά σε κάτι τύπου Ομπράντοβιτς, ας πούμε. Δεν θα πλησίαζα, ρε φίλε. Γιατί πραγματικά φοβάμαι μην του γυρίσει κανένα μάτι και. Ναι. Και βρεθώ κι εγώ και η κάμερα. Δεν ξέρω κι εγώ πού. Ναι, ναι. Θα με ρωτάς, λέει. Μια ζωή θα με ρωτάς, θα κάνεις. Στη ζωή σου, μια ζωή θα με ρωτάς, θα κάνεις. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Και το λέει μετά, όχι μόνο εσύ και όλοι σας. Μέσα στα νεύρα του. Καλά, γενικά το τι ακούγονται στα time out. Εντάξει. Από το πιο υψηλό επίπεδο, δηλαδή ξέρω εγώ τελικούς NBA μέχρι. Γάμα 2 τοπικό Θεσσαλονίκης, το τι ακούγεται στο time out δεν μπορεί να μεταφερθεί ποτέ. Είναι ειδικά σε κατά time out, ξέρεις. Είναι ωραία πραγματάκια. Ναι, 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 ναι. Ξεχάσω εγώ τον Μπαρτζόκα που έγινε viral με το. Και βάλε αριστερό layup. Μπορώ να πω το επόμενο. Είναι βρισκιά, στο Μαυροειδή. Ετοιμάσου. Be decisive, όπως έλεγε ο μεγάλος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε, είπαμε, το 8-83 την. Τη Ρεάλ την υποχρέωση την πρώτη νίκη στην Ευρωλίγκα φέτος. Για τη Φενέρ, είπαμε για αυτή τη φάση με τον. Ο Μπράντοβιτς για τον Σλούκα, τέλος πάντων, που έχει γίνει viral και κυκλοφορεί. Πάντως η Φενέρ νίκησε μέσα στην έδρα της Μακάμπι Τελαβίβ. Στο δεύτερο παιχνίδι του ο Σφερόπουλος δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Η Φενέρ νίκησε με 70-74. Ο Σφερόπουλος είναι αλήθεια ότι έχει πολλή δουλειά στη Μακάμπι. Παρότι σήμερα κράτησε χαμηλά τη Φενέρ, γιατί η Μακάμπι είναι μια ομάδα που. Παραδοσιακά, αλλά και φέτος βασίζεται πάρα πολύ στο κομμάτι των Αμερικανών της. Κάτι που σημαίνει ότι ζεις και πεθαίνεις με αυτό. Και ο Σφερόπουλος γενικά είναι ένας προπονητής που τον είδαμε για τον προηγούμενο χρόνο στον Ολυμπιακό. Είχε, η βάση του ήταν η πειθαρχία και η άμυνα. Τώρα στη Μακάμπη με αυτό το ρόστερ είναι αρκετά δύσκολο να το πετύχει. Αλλά επειδή είναι καλός προπονητής, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τη βρει την άκρη του. Και όπως λένε και όλοι οι προπονητές, από τον, από τον πιο μεγάλο μέχρι τον πιο χαμηλό, τέλος πάντων, ο προπονητής αυτός προσαρμόζεται σε αυτά που έχει και όχι η ομάδα σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Έτσι λένε. Οι μεγάλοι προπονητές αυτοί είναι. Πιστεύω ότι ο Σφερόπουλος θα βρει την άκρη του στη Μακάμπη. Απλά ξεκίνησε με δύο είδες αυτή την εβδομάδα που είχε δύο παιχνίδια.
Έχασε εύκολα από την ΕΦΕΣ το απόγευμα της Τρίτης στην Κωνσταντινούπολη και σήμερα έχασε από, από τη Φενέρ. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα τη βρει την άκρη του εκεί. Είναι λίγο τρελοκομείο η Μακάμπι, η αλήθεια. Υπέρασε μέχρι το καλοκαίρι νομίζω και με ψήφιση ανανέωση του χρόνου. Ναι, γενικά υπάρχει μια κατάσταση στη Μακάμπι περίεργη, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι δύο οικογένειες που την έχουν και τη χρηματοδοτούν τέλος πάντων. Φουρτουνάκηδες και φουρτουνάκηδες. Εντάξει, στείλτε και από εδώ καμία. Άμα είναι δύο, δηλαδή που έχουν δύο χιτώνες, ναι. Να δίνει τον έναν. Λοιπόν, και συνήθως δεν βγαίνει άκρη μεταξύ τους. Με τους δύο χρηματοδότες, καταλαβαίνεις. Ναι. Και δημιουργείται μια σύγχυση. Αλλά η Μακάμπι είναι Μακάμπι, ρε φίλε. Λένε ότι η καλύτερη έδρα στην Ευρώπη είναι εκεί. Όλοι οι γνώστες. Ότι εκεί είναι που σε παίρνει ο κατήφορος. Ναι. Το παλιό Γιάντε Λιάου, τέλος πάντων. Ναι. Τώρα λέγεται. Νοκιάρη, είναι πως... Όχι. Όχι. Με Νόρα Μιβτάκι, Μιβιντάκι, κάπως έτσι. Αυτά αλλάζουν. Το έχει πει ήδη. Μάλιστα. Τα ήθελε να πα μια φορά εκεί. Εγώ θα ήθελα. Και εγώ. Έχω πάει στη Χάλα Πιονίρ που ήθελα να πάω. Θα ήθελα πολύ να πάω στο. Και στην Μπαρτσελόνα θα ήθελα. Γιάντε Λιάου τέλος πάντων. Και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω και στη Ζαλγκύριο Αρίνα. Που επίση είναι εδράρα. Ναι. Και χωράει καμιά 14.000. Όταν το 2021 θα παίζει ο Πάο και Ευρωλίγκα, όπως νομίζω. 2021. Ποιο μου το είχε πει. Βγήκαμε λίγο εκτός. Α, βγήκαμε λίγο εκτός προγραμματισμού. 2023. Έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. 2023. 2023 μπορεί να μην υπάρχουν πρωταθλήματα. Φίλοι, μπορεί να υπάρχει μόνο Ευρωλίγκα. Και εμείς εδώ πέρα μεταξύ μας απλά γιτιόμαστε, να ξέρεις. Cast. Ναι, ναι. 2023 όχι, ένα 2028. Ταφνή. Πιθανό είναι. Να έχει η Ευρωλίγκα μια 40 ομάδες και να παίζουν όλοι μεταξύ τους. Ναι, καλά. Γέλα, με περιφέρειες και τέτοια. Γέλα, πες εσύ. Εκεί θα πάει. Εκεί θα πάει. Στα πρότυπα του NBA δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Ήδη μια μικρή αρχή έχει γίνει. Τώρα την άλλη εβδομάδα θα έχουμε το Καραγκιουζλί και πάλι το ωραίο. Παρασκευή βράδυ Ελλάδα-Σερβία. Και την ίδια ώρα Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, Φέντερ Μπαχτσέ. Γιατί έχει πάλι παράθυρα την άλλη εβδομάδα. Ναι, αλλά καλά, δεν σαν το κούμπο δεν θα πάνε. Όχι, ρε. Ναι. Όχι. Ούτε, ξέρω εγώ, πριν τη ζημιά. Καλέσανε του δικού μα. Αθηναίο, Μποχορίδη, Μακαρίτη θα πάει. Μακαρίτη είναι δραματία. Είναι δραματία σε πώ και το χάνει το Κυριακάτικο. Πολύ και σοβαρά. Το χάνει το Κυριακάτικο. Θα ξέρουμε αύριο. Μπορεί να χάσει και πολύ καιρό γενικά ο Μακαρίτη. Είναι πιθανό. Αύριο που επίση έχουμε και την εξτύπη του Μπάνε Πρέλεβιτ. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα στοιχεί στο ραδιόφωνο να ακούσει. Μία δηλαδή. Η ώρα εδώ στο Λίμπερο 107,4 θα ακούσετε ζωντανά τον πρόεδρο. Με διοίκηση πρωτοδικείου βέβαια. Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Τι διοίκηση πρωτοδικείου, ρε φίλε. Διοίκηση πρωτοδικείου στα χαρτιά. Κανονική διοίκηση εδώ και 8 χρόνια. Ναι. Να τοποθετείτε. Μεγάλο ενδιαφέρον να μένονται τα όσα θα πει. Ανακοινώσει τα έχουμε αύριο, φίλε. Όπα. Έλα. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Δώσε λίγο inside. Δεν μπορώ να πω. Θα ανακοινώσει ότι φεύγει. Δεν μπορώ να πω. Το καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Το έχει ξαναπεί αυτό, ρε Νίκο. Θα έχουμε ανακοινώσει. Αυτό το ξέρουμε, ρε φίλε. Αυτό το ανακοίνωσε πριν 3 μήνες. Ωραία. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Θα πει επίσημα. Τι να πει επίσημα. Α. Πόσο πει επίσημα το πει, το είπε. Εγώ το καλοκαίρι φεύγω. Τι να πει δηλαδή παραπάνω. Ναι, τα σκέτα. Ναι. Θα έχουμε ανακοινώσει αύριο, φίλε. Όπα. Έχει το παιδί τη. Αυτό κράτα. Αύριο συντονιστείτε να ακούσετε τον Πάνε Πρέλεβιτς να ανακοινώνει τον νέο επενδυτή του ΠΑΟΚ. Να έχουμε ανακοινώσει αύριο. Επενδυτή. Σα ακούει τώρα κανένα και θα πει πω. Είπε στο Λίμπερο, τάδε. Ναι, ότι έρχεται σε ένα γκρουπάκι τώρα του ΠΑΟ. Ναι, ναι. Θα λέει, είπανε στο Λίμπερο ότι αύριο ο Μπάνε ανακοινώνει επενδυτή. Θα κάνει ανακοινώσει. Ναι. Έτσι λέει ο επενδυτή στον μπάσκετ. Έρχεται ξαφνικά κρακ. Έρχεται και εμφανίζεται και εδώ παίρνει το μαγαζί γιατί βλέπει την τεράστια επενδυτική ευκαιρία. Θα είναι μια καλή μέρα για τον ΠΑΟ αύριο. Εγώ αυτό το ρωτήσω μόνο. Καλή μέρα για τον ΠΑΟ αύριο. Ναι. Μετά τα όσα θα πει ο Πρέλεβιτ. Δεν ξέρω. Καταρχάς δεν ξέρω τι θα πει. Ξεκινάμε από εκεί. Ουστική ερώτηση ήταν αυτή. Ναι, δεν ξέρω, μα δεν ξέρω τι θα πει. Εγώ έτσι. Λέω ότι ξέρεις. Για μένα θα πρέπει να πει αλήθως. Ό,τι ισχύει. Για να καταλάβουν όλοι το τι συμβαίνει. Εντάξει, δεν είναι πάνω κάτω γνωστό ελληνικό ότι ισχύει. Όμως, όχι. Δηλαδή, τι. Όχι. Υπάρχουν κι άλλα δηλαδή. Όχι. Δεν είναι γνωστό. Όχι. Δεν είναι γνωστό. Και το να ακούγονται δεξιά και αριστερά διάφορα. Ναι. Πολύ ωραία παιδιά. Το μαγαζί είναι αυτό. Έχει τόσα έσοδα. Τόσα έξοδα για φέτος. Μας λείπουν από αυτά το 70%. Δεν έχουμε να πληρώσουμε. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, έτσι. Δεν σου έρχεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό. Για μένα λοιπόν πρέπει να είναι κοινικός ο Μπάνε αύριο που γενικά είναι καλό. Σε τέτοιες καταστάσεις. Ωραία. Ο Μπάνε δηλαδή, αν είναι να πει κάτι που έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι, θα το πει. Και επίσης γενικά ο Μπάνε όποτε μιλάει δημόσια, μιλάει γιατί έχει να πει κάτι. Έτσι. Και δημόσια μπορεί να είναι μια συνέντευξη, μπορεί να είναι μια συνέντευξη τύπου, μπορεί να είναι ένα πηγαδάκι, μπορεί να κάνει ο μισογράφος. Συνήθως
είναι από τους ανθρώπους της ουσίας σε αυτά που λέει. Έτσι. Αυτό λοιπόν κάτι πιστεύω, κάτι ανάλογο πιστεύω θα κάνει και αύριο. Έτσι. Θα δούμε τώρα τι θα είναι αυτό. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για να είμαι ειλικρινής. Αυτό γενικά, μου φτάνει, τελειώσαμε. Άστο. Ναι, γενικά η πορεία που έχει πάρει η κατάσταση αυτή δεν επιτρέπει σήμερα να μιλάμε κάποια μεγάλη αισιοδοξία. Τώρα, αν ξαφνικά ενεργοποιηθεί όλη η οικογένεια του συλλόγου, έτσι, για να βρεθεί λύση. Γενικά, το τελευταίο καιρό υπάρχει μια αφύπνιση. Ότι ξέρεις, εκεί παιδιά το μαγαζί δεν βγαίνει. Ναι. Χρειάστηκαν 8 χρόνια. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Θα δούμε. Θα δούμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ στην οικογένεια γενικότερα, ο οποίος γενικά τα ρίχνει. Αλήθεια είναι. Ναι. Έχει σταματήσει νομίζω το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει σταματήσει το τελευταίο διάστημα, φίλε. Ρίχνει πάλι. Όπως έχει καταλάβει, έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Έχει και πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ο συγκεκριμένος. Έτσι. Και επίσης ναι, έχει πάρα πολλά λεφτά, αλλά δεν γίνεται να τα περιμένεις όλα από τα δικά του λεφτά. Εντάξει. Και κανάλι και γήπεδο και τον πάω και όλο τον πάω και το βόλεϊ και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και το. Εντάξει. Πού άλλου να βάλει. Okay. Εγώ όσο δεν έχει. Έχει να βάλει σε όλα. Σε όλα έχει να βάλει. Άμα πει θα βάλω σε όλα, βάζει. Αλλά. Okay, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Θα δούμε, θα πει αύριο πού θα πάει το πράγμα. Ξαναλέω, δεν ξέρω τι μπορεί να πει. Ωραία. Μία βάση τέλος πάντων της πιθανής κουβέντας υπάρχει. Για μένα το σημαντικό είναι αύριο να πει τα πάντα. Γιάννη, τι έγινε εδώ πέρα. Σιγάρα, έτσι. Ναι. Να πει τα πάντα, ώστε να μάθουν πια όλοι. Πέρα και χωρίς ψιθύρους δεξιά και αριστερά ότι μου είπανε ότι ο τάδε, ότι ο άλλος, ότι εκείνος, ότι αυτός. Αυτό, αυτό και αυτό. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό από το αυριανό. Έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος για να βγει και να πει ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, το μαγαζί εμείς θα φτάσαμε εδώ και από σήμερα λαμβάνει ο κ. Παπαδόπουλος, ξέρω εγώ παράδειγμα. Εντάξει, ο οποίος είναι ο τάδε που έχει αυτά, αυτά και αυτά και από την άλλη εβδομάδα θα έρθει να παρουσιαστεί σε όλους σας. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αύριο. Ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε όλα τα, όλα τα άλλα. Και γενικά διαβάζω δεξιά και αριστερά. Επενδυτή. Πολύ ωραία παιδιά. Αυτό είναι το θετικό σενάριο. Το θετικό σενάριο είναι ότι βρίσκεται ένας, δεν μπορώ να πω τη λέξη, χρηματοδότης τέλος πάντων. Ωραία. Τον οποίο τον τσεκάρεις ότι είναι normal. Μην πάτε πολύ μακριά, βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Ωραία. Για να δεις ότι μπορεί να ασχοληθεί. Αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο σενάριο. Αν δεν γίνει όμως, θα βρεθεί εναλλακτική. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποια είναι η εναλλακτική. Δεν ξέρω. Ο ΠΑΟΚ πορεύεται 10 χρόνια με εναλλακτική λύση. Φτάνει. Για να βρει μια μόνιμη λύση. Έτσι. Η εναλλακτική είναι 10 χρόνια. Και τελευταία φορά που ήρθε επενδυτής μέσα εισαγωγικά ήταν ο Δημήτρης Δρόσος, ο οποίος δεν ξέρω πού υπάρχει αυτή η μεγάλη μορφή. Κάποιος υπάρχει τότε. Είχε πάει στο Περιστέρι, είχε πάει στην ΑΕΚ, είχε έρθει στον ΠΑΟΚ και μετά χάθηκε. Ξαφνικά. Ναι. Έτσι. Θα μου πεις, οι άλλοι γιατί. Οι άλλοι είναι τοπικές κοινωνίες, είναι άλλη κατάσταση και δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Η τtopική κοινωνία είναι κάτι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μαγαζί τοπικής κοινωνίας. Δυστυχώς ή ευτυχώς σε αυτή την κατάσταση. Είναι μαγαζί που θέλει χρηματοδότη, δυνατό αν πει ότι υπάρχει κάποιος χρηματοδότης και μπαίνει. Έτσι. Και γενικότερα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για το μπάσκετ, το τι είναι, το αν μπει, τι μπορεί να κάνει και πού να βοηθεί και όλα αυτά. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Βλέπει τι γίνεται για στην ΑΕΚ. Μπήκε και όλο προ την αρχή, τάχω σε όλα τα ρίξε. Ωραία, τώρα έχει μαζευτεί και αυτό γιατί σου λέει. Και τι θα κάνω. Ευρωλίγκα δεν μπορώ να παίξω. Μα δεν είναι μόνο τα λεφτά, εντάξει. Τι δεν είναι μόνο τα λεφτά, ρε φίλε. Είναι και άλλα πράγματα. Υπάρχουν ομάδες που έχουν παίξει ένα χρόνο στην Ευρωλίγκα και μετά έχουν διαλυθεί οικονομικά. Πολλές ομάδες. Ο Άρης, ας πούμε. Ναι. Σε δύο χρόνια στην Ευρωλίγκα. Ωραία. Καρσίγιακα. Το Περιστέρι διαλύθηκε γιατί είχε παίξει στην Ευρωλίγκα. Και ήταν 10 χρόνια που ήταν και τώρα επέστρεψε. Ωραία. Γιατί ρε φίλε, η Ευρωλίγκα έχει 10 ομάδες, 11 ομάδες με δεκαετή συμβόλαια. Mm. Ωραία. Οπότε αυτές οι ομάδες έχουν μπροστά τους έναν ορίζοντα δεκαετή που έχουν να προϋπολογίσουν τα έσοδά τους, να βρουν τους χορηγούς τους και όλα αυτά. Εντάξει. Εγώ ξαφνικά έρχεται μια μέρα η Ευρωλίγκα, λέμε ότι ο Άρης είναι δυνατός και του λέει Ευρωλίγκα του χρόνου παίζεις. Ρίχνει λεφτά. Ρίχνει. Mm. Έχει ένα μπάτζετ, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο και τη χρονιά που θα παίξει Ευρωλίγκα το πάει στα 5, λέω ένα παράδειγμα. Για να είναι. Και το χρόνο σου λέει δεν παίζεις. Να είναι τουλάχιστον ανταγωνιστικός. Ναι. Έτσι. Ναι. Με 5 εκατομμύρια. Ναι. Να είσαι τουλάχιστον ανταγωνιστικός. Δηλαδή να είσαι ομάδα η οποία δεν θα τελειώσει τη χρονιά με 5 νίκες στην Ευρωλίγκα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, του χρόνου τι κάνει.
Πάνε τα πέντε. Φύγαν αέρα. Ωραία. Ξαναπέξει. Του χρόνου, άμα δεν ξαναπέξει τα βουλή, θα κάνει. Θα κατεβεί στο ένα πάλι. Κατάλαβε. Αλλά θα έχει άνοιγμα. Είναι μια κατάσταση λοιπόν η οποία είναι δύσκολη πολύ. Έτσι. Και βλέπουμε όλο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τι πήρε χαμπάρι, γιατί σου λέει πάνε εκτός έδρας όλοι και αμολάνε το. Αύριο, αύριο Παναθηναϊκό διπλό στην Πασκόνια, γράψτο. Εντάξει, γιατί ο μεγάλος είναι εκεί. Να ξέρει. Αύριο δεν έχει. Θα είναι εκεί και Κέρβερος και λογικά δεν έχει πάει μόνος του. Έτσι, έχει πάρει και τα παλικάρια γύρω γύρω. Εντάξει, το ώστε η Μπασκόνια να έχει παντού μάτια. Ο άλλος που τον έχει ανεβάσει και φωτογραφία πρόσφατα, ποιος είναι, ρε. Δεν ξέρω. Που έχει, που είναι, κοίτα, που είναι για να κοπούνε έτσι με το χέρι του και μιλάει και τον. Κάνει φίλο του. Α, εγώ νομίζω ότι ένα γνωστό ο δικό. Κάνει κοπρίτη δυνατό τώρα. Κάνει καλό ήταν. Κάνει κοπρίτη δυνατό. Task crew force. Δηλαδή. Θα είναι τώρα κι εσύ. Ναι, στο ράρα. Κατάλαβε. Τέλο πάντων. Έτσι έχει κατάσταση, παιδιά. Αύριο μία ώρα είναι. Θα τον ακούσουμε να δούμε τι θα πει. Θα είναι ο Νίκος Μοσκοβίτσης. Θα απαντήσει όλες τις ερωτήσεις εκεί. Ωραία. Καλησπέρα, παιδιά. Να. Καλησπέρα. Ελπίζω να είναι εκνευρισμένος. Συνήθως δεν είναι. Δεν νομίζω να είναι αύριο. Εγώ το ελπίζω να είναι. Μαζευτήκαμε εδώ. Εκνευρισμένος θα έχει να πει αρκετά. Για να πούμε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλε, τα μαζεύουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι. Αυτή την εκπομπή κόσμου που κάναμε ένα δύο ώρο. Καλή. Α, δεν τα μαζεύουμε, Γιάννη, αυτό είσαι δηλαδή, έτσι. Μάλιστα. Ήτανε multi cultural. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν έχουμε αναφέρει, φίλε Νίκο Παπαδόπουλε? Νομίζω πως όχι, ότι ήταν. Σασκαριά, νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση στο ποδόσφαιρο, λέει. Οπα. Άντε πάλι. Τελική διοργάνωση. Κάθε εβδομάδα μια νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση δημιουργείται στο ποδόσφαιρο. 2021, λέει. Όχι, για τους συλλόγους. Α. Ναι. Κάτω από Champions League, Europa League. Κάτω από εκείνο. Ναι, ναι. Επιστρέφει τον τερτότο. Ξανά ζωή. Σύλλογοι, λέει. Χωρισμένοι σε 8 γκρουπ. Σκέψη. Το σκέψη, ξέρω εγώ, ψηλό απόφαση. Το Ιντερτότο, ρε φίλε, πόσα χρόνια ήταν. Δεν πρέπει να ήταν πολλά. Ήτανε, όχι. Δεν ξέρω. Απλώ το Ιντερτότο και να το σφαγεί με το στοίχημα, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Είχε. Παίζανε εκεί πέρα κάτι ομάδα από τη Μάλτα, από την Αλβανία, κάτι τέτοιο. Γινότανε πανηγύρι. Σκετερμπέου. Ναι. Γινότανε πανηγύρι. Φλαμουρτάρι. Τέτοια. Κατάλαβε. Τέτοια. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Απλά το έλεγα ότι έπαιζε σήμερα, γι' αυτό το αναφέρω. Καλέ φίλε Νίκο. Μια που είπα φλαμουντάρι, ναι. Γύρισαν και ο Μπάσα με το Μαύρο επειδή ήταν εθνική Αλβανία, τα ξέρετε σήμερα. Αργήσαν, ναι. Έχει κι άλλα κοινό Ηράκλειο στο μπάσκετ. Κι άλλοι! Τι γίνεται με τον Ηράκλειο. Δεν θα κλείσουν οι εφημερίδε ποτέ. Βασικά μία έμεινε. Η εφημερίδα. Ναι. Σωστά. Τέλο πάντων. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλε. Αυτά ήταν. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Ναι. Αύριο ποια μέρα, την άλλη εβδομάδα πια μέρα πέσει. Τίποτα, δεν έχουμε την άλλη εβδομάδα, φίλε. Αν είναι διακοπή! 3-3! Την άλλη και τι παράλληλα, αν δεν κάνω λάθος. Ξενέρωσες. Όχι, φίλε, μετά, όχι και τρελός εσύ. Μας πάει τάπα τρεις μέρες, κάθε τρεις μέρες αυτή η κατάσταση. Πλάκα, μας κάνει τώρα και σένα. Και εσύ. Ωραία, χθες 9.30 ώρα. Τι 9.30 ώρα, ρε παιδιά, 9.30 σημαίνει μία. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, στο τέλος άξιζε τον κόπο. Ναι, άξιζε τον κόπο, αυτό είναι η αλήθεια. Ναι. Γιατί εσύ περίμενε όπως και οι περισσότεροι δικοί σου. Περίμενε ένα βατερλό τώρα. Και διαβάσατε σήμερα στο SDNA που εγώ ήμουν σίγουρος, επειδή ξέρω τον Νίκο, ναι. Ήμουν σίγουρος μετά τη χθεσινή νίκη, το σκεφτόμουν χθες το βράδυ, ναι, ότι στο blog του στο SDNA θα παιχνιδήσει με τη φωτογραφία Σιλβέστερ, που ανέβασε ο Ζάκας με τον Σιλβέστερ Σταλόν. Ναι, και μου γράφει ένας από κάτω, μου λέει για Ντράγκο, λες, 40 και κάτι ηλικία. Εν τω μεταξύ, απορώ και το μόνο που έχω δει είναι το Creed, το τελευταίο, να ξέρεις. Δεν τα έχεις τα άλλα. Όχι, ρε, τίποτα. Όχι. Πολύ λάθος. Τίποτα. Πολύ λάθος. Τίποτα, δεν έχω. Γενικά με τις ταινίες έχω το καλά το τελευταίο καιρό, είμαι πάρα πολύ πίσω. Okay. Και... Μην δεις το Creed αν δεν δεις τα προηγούμενα. Πρώτα το Creed το ψιλοείδα. Θα έχεις πολλά και το δεύτερο. Το δεύτερο. Θα έχεις πολλά και αυτό το τώρα Μάκη Τζόρνταν, αυτό το παλικάρο. Θα είναι συνέχεια, ναι, με αυτόν, ναι, με τον Σταλόνε και με αυτό που έπαιζε τον Ντράγκο στο τρίτο, νομίζω. Τον Ντράγκο, ρε φίλε. Που πήγε στο ring και του είπε I will break you. Αλλά ο Ρόκι, φίλε. Τη έτρωγε εκεί πέρα ξύλο το ένα το άλλο. Και μετά αντεπίθεση. Λέει, θα τον κάνω εγώ να κουραστεί. Θα τον κάνω εγώ να κουραστεί, άστο να βαράει και να κουνιέται. Ναι. Και μετά θα κάνω εγώ τη δικιά μου ρελάντς. Μπα όχι, Ρόκι, να πω την αλήθεια, έχω πολλά κενά. I will break you. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε για την Ζάτση που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Τα λέμε την άλλη Τρίτη. Τα λέμε εδώ την ερχόμενη Τρίτη. Την ερχόμενη Τρίτη. Ναι. Την άλλη Τρίτη, καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν πολύ. Λοιπόν, ακολουθεί και ο Ρόζα Αγόρας και Ζούγκλα. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.